Γεια σας φίλες και φίλοι της Bar Academy, σήμερα ερχόμαστε να κάνουμε άλλο ένα εδώ στο, στο καταπληκτικό μας νέο στούντιο όπως έχετε αντιληφθεί από τα τελευταία βίντεο, ε, το στούντιο του podcast, έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο τον οποίο γνωριζόμαστε νομίζω κάτι λιγότερο από 20 χρόνια, ε. Ε, σίγουρα Κον, ξέρω ότι κάναμε. Σίγουρα, εκείς, σίγουρα, σίγουρα ότι κάναμε παρέα ξεκινήσαμε να γνωριζόμαστε γύρω στο 5-6, νομίζω. Όταν ήσουν Αφράιντε. Εγώ Friday, ξεκίνησα το ε, 2004, ε, 2004 Ολυμπιακούς, μετά τους Ολυμπιακού δηλαδή. Ε, ε, ε από το εκεί. 5 πρέπει να ξεκινήσει φλερ και εκεί κάπου γνωριστήκαμε. Λοιπόν, και ο, έχω λοιπόν όπω έχετε καταλάβει τον Γιώργο Μπάγκο μαζί μου φίλο, συνεργάτη πολλά χρόνια, ένα από τα πρώτα άτομα με την οποία ξεκινήσαμε την Bar Academy, βασικά Flare Explosion, Flair Explosion και μετά Bar Academy. Και τον κάλεσα σήμερα για να μιλήσουμε για τα τελείω άσχετο με το, το τι κάνει. Όπω ξέρετε, είναι ο founder, ένα από του founder του, των 3 cents, Είναι παγκόσμια φυσικονομία του bartending και τεκίλα, lover, Mexico lover, δεν ξέρω όλο αυτό το συνδυασμό τέλο πάντων yeah. πηγαίνει 15 φορέ το χρόνο στο Μεξικό. Ε, αλλά εγώ τον καλώ τώρα ω ε, έναν από του πιο ε, ανθρώπου που ασχολούνται περισσότερο με το κομμάτι τη τεχνολογία. Ε, βασικά, όχι ακριβώ τη τεχνολογία, θα, θα μα τα οξυγίσετε μετά, πάντων, yeah. για κάτι τελείω άσχετο. Αλλά πριν από αυτό, θα μα πει μερικά πραγματάκια για τον εαυτό του, τι έχει κάνει και την πορεία του. Θα μπορούσα συγκεκριμένα για τον Γιώργο να τα πω όλα. Αλλά θα τον αφήσω να τα πει ο ίδιο γιατί συνήθω όταν τα λες ο ίδιο τα λε όπω θέλει να τα, τα πει. Γιώργο Μπάγκο, καλώ ήρθε στου ε, διαλόγου ε, στην Paracademy. Ε, ε, καλώ σα βρήκα, καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι στο επεισόδιο μου του Κίριτσι ζήλεψα φίλ μου, πιάσατε όλη αυτή την προϊστορία, το Πετρί, το Περεούμπου, όλη αυτή την ιστορία και λέω τι ωραία. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω ακόμα αυτή την ιστορία γιατί το Περεούμπου είναι μοντέρνο. Γελάζει. Εσύ ερχόσαστε στο Περέο που ήσουν ανήλικο τότε. Ανήγησε. Ε, γι' αυτό σου λέω. <laughs> Σκέψτε τώρα. Είσαι ανήλικο. Το... Όχι, ρε. Το 10 ήταν. Το, 10, το, 8. το, περίοδο, το περίοδο ήταν 8, 9, 10 εκεί ήταν. Κάπου το... εκεί. Μόλι είχα ενηλικιωθεί δεν έβγαινα. Δεν πήγαινα τόσο ψάχνουμε ένα μέρο. Και αυτό ανέβασε και εκείνο το post με το που έχουμε πάει με το Σαράφι στην Κύπρο. <laughs> τότε ούτε καν. Παίζει να μην ήταν κάθε που παίζουν τότε. Να μην είχε όνομα. Όχι, όχι, αυτό ήταν, όχι, αυτό ήταν αυτό το, αυτό το event που κάνατε, ήμασταν ήδη Flare Explosion γιατί μας είχε έρθει, ε, εγώ είχα πάει το 7, με είχε, με είχε συστήσει ο, ο Δημήτρης ο Ζάπας, είχα πάει πρώτη φορά σε αυτό το κλαμπ, το οποίο ήταν το κλαμπ της εταιρείας Φωτιάδες όπου είχε τα προϊόντα της Diageo, και είχαν φτιάξει ένα lemon club το λέγανε το οποίο ήταν bartenders από όλο το νησί και τους έκαναν κάτι σαν μπάρσο yeah. βασικά σεμινάριο, για γευσυγνωσίες τέτοια σε ένα ξενοδοχείο και πήγα εκεί εγώ για να τους μάθω και καλά φλερ και παίζαμε μετά γκολφ εμείς που ήταν το πιο γαμάτο από όλα συγγνώμη Γκολφ Όντω γκολφ. Κανονικό γκολφ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα γκολφ στη ζωή μου. Before Είχαμε πάει cool. στο Αφροντάι τη Hills. Ξανά μετά στη ζωή σου. Νομίζω πω έχω ξαναπέξει άλλη μια φορά. Ναι, δεν, δεν θυμάμαι ακριβώ. Νομίζω ότι έχω ξαναπέξει. Ε, το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο ενδεχομένω θα το δω κάποια στιγμή, γιατί μου φαίνεται ενδιαφέρον. Ε, και μετά την επόμενη χρονιά, ήταν, αυτό πρέπει να ήταν το 7. Και το 8. Ε, το 7 ήταν πριν ξεκινήσει η Παracáder, όταν ήμουν ακόμα. Ο Fred Bartender, ο Fridays κιόλα. Ναι. Νομίζω ότι είχα πάρει άδεια από το Fridays και είχα πάει είχα ταξιδέψει στην, στην, Κύπρο. Και μετά, πρώτα μα είχαν πάει. η ε, πρώτα μα Λευκοσία και μετά μα πήγαν το ταξίδι στο τη Χιλ, το οποίο είναι στο κέντρο του νησιού. Ένα τεράστιο ξενοδοχείο, Intercontinental, το δεν ξέρω τι είναι. Και την επόμενη χρονιά μα στείλανε ξανά και μα λένε θα ξανακάνουμε την εκδήλωση. Θα θέλαμε δύο bartenders να κάνουν το τέτοιο. Και δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο. Νομίζω ότι κάτι, κάτι γινόταν εκείνη την περίοδο. δεν μπορούσα να πάω σίγουρα. Και πήγατε εσύ με το Λευτέρι και, και <laughs> πετάγατε στο, μόλ του, 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 του της Κύπρου. Πρέπει να ήταν αυτό, Γιατί το, 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 κατάλαβα μετά. Ναι, ναι, ναι. Φλερ με Μπέιλι. Φλερ με Κολλάγανε όλα τα σέικερ, γλιστράγανε όλα τα σέικερ. Εντάξει. Τσάλεν, <laughs> σοβαρό. Μπέιλι paid the bills, όπω είπε. Μπέιλι paid the bills. Πλένα με τα μπουκάλια με σαπούνι και δεν έφευγε. Δηλαδή κλειστράγαν ακόμα, δεν καταλαβαίνει τώρα. Ε, αυτό. Είμαστε λοιπόν. Ε, θες Θε να μα πει λίγο μερικά ε... πράγματα για το τι κάνει και μπορούμε να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση για πιο μετά. Ναι. Αλλά αφού τελειώσουμε το, 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 καταπληκτικό θέμα που πιστεύω ότι έχουμε. Ωραία. Ε, αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα χρόνια του, του bartending, <coughs> σταμάτησα να δουλεύω επίσημα σε μπαρ, αν δεν κάνω λάθος, το γιατί δε... δεν τα ξέρω με τα χρόνια του Μπαρτανίκ. Α, να τα πούμε και αυτά. Δηλαδή. ναι. Ξεκίνησα από το mentor, δεν ξέρω από εκεί το ξέρω. Λοιπόν, Καταλήδη σε ελέφαντα, Το θυμάσαι δε, λοιπόν, κατα, το... Ελέφαντα στα το, θυμάσα το μέτρο, πραγματικά. <laughs> λοιπόν, στο μέτρο ξεκίνησα να δουλεύω, που είναι μια καφετέρια στο Θησίο. Το 2002 που ήρθα φοιτητή, λέω. Σαν φοιτητή που κάνα, κάνουμε οικονομία. Πού ξοδεύω λεφτά, στον καφέ και στον πιλιάρδο. Πήγα γράφτηκα σε ομάδα πιλιάρδο, για να <laughs> παίζω δωρεάν προπόνηση, στο Ρέντι, στο, στο Village τότε. Έλανε ναι. το 2 και είχαμε μόλις φύγει από εκεί. Και έπιασα δουλειά σε καφετέρια, αυτό μέντορ λοιπόν. Βοηθό σερβιτόρου, σερβιτόρο, μπουφετζή. Και σκάσανε τα οι Ολυμπιακοί, πανικό, χαμό. Και είναι μια ιστορία που λέω συνέχεια ότι εκείνη την περίοδο ε, είχε τόση δουλειά. Καλά, εννοείται κανάτα ο καφέ. Και δεν προλαβαίναμε, ρε. Δηλαδή είχαμε καφέ κανάτα και δεν προλαβαίναμε να φτιάξουμε καφέδε. Ε, δουλειά που Η δεν πατάγαμε τον καφέ. Συγγνώμη στου Μπαρίστα για το αυτό που θα πω, yeah. δεν πατάχαμε τον καφέ τότε. Κάναμε καράκα κρά από το μήλο και κουμπώναμε τον κούρπ κατευθείαν. Και, λέω, και δεν προλαβαίναμε. Ενώ τώρα είμαστε δόση-δόση, μετράμε γραμμάρια και βγαίνει δουλειά. Δηλαδή, πώ γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω το. Είχατε, είχατε, είναι, έχει περισσότερο κόσμο τώρα που δουλεύει. <laughs> τότε <laughs> είχαν... Και τότε είχαμε και φραπέ όμω. Ε. <laughs> τότε σα είχαν κομμάτι. Τότε είχαμε και φραπέ. Δηλαδή είχε... ήταν 50-50. Εγώ, και εγώ, το εγώ, το τότε δούλευα στο. Είχα πάει και είχα δουλέψει το 5 στο. Σούκι, νομίζω λεγόταν, στην Αριστοτέλου. Δεν ξέρω ποιο μαγαζί είναι τώρα, νομίζω έχει γίνει τερκελή, κάτι τέτοιο. Το οποίο ήταν μια καφετέρια όπου πήγα να πιάσω δουλειά όταν δούλευα στο Friday σαν δεύτερη δουλειά. Και σε έρβιρα, το, την πλατεία, στην... ήταν στην Αριστοτέλου ένα, ένα πράγμα το οποίο χωρούσε ξέρω, 200 άτομα τα... Οι μισέ παραγγελίε ήταν φραπέ. Κάναμε προετοιμασία για να μπορούμε να βγάλουμε το φραπέ που θα βγει ναι. για αυτού. Είχαμε γάλα τα Π, τέτοια. Πριν μίξει φραπέδε, ναι. πριν μπλέντερ. Blend... Κανονικότατα, πριν μπάτσει <laughs> φραπέδε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Μέντορ, μετά την τόση δουλειά, σαν τώρα το θυμάμαι, σκάει ένα ζευγάρι τουρίστε και ζητάνε κάτι μοχito. Εκείνη την περίοδο νομίζαμε ότι αν βάλουμε το δυόσμο στην κατάψυξη, κρατάει για να μην αγοράζουμε συνέχεια και του βάζω αυτό το πεθαμένο το δυόσμο, το μαύρο, από την κατάψυξη και ολική φράουλα. Για το, για το, για το, για το Μοχήτο Φράουλα. Ουστάρα, τι και άνθρωποι. το παίρνουν αυτοί, καταλαβαίνει τι παθαίνουν και λένε: Δεν φεύγει από εδώ να πάνε να μάθει να φέσει ένα κοκτέιλ. <laughs> και έχω... Το είπαν αυτοί. Ναι. Έλα. Καλό. Και ρωτάω ένα παλικάρι τότε εκείνη που είχαμε στο μαγαζί, Πού πιστεύει ότι ψάχνουν κοκτέιλ, και μου λέει: Φυλάει Φράιντε. Και φεύγω, νομίζω την επόμενη μέρα, Σπάω Φράιντε παγκράτη, Γεια σα, ήρθα. Θέλω <laughs> να γίνω μπαρτέντερ. <laughs> Στεγνά. <laughs> Δεν το ήξερα άγνε... αυτό. Ναι, είχα άγνοια κινδύνου τότε σοβαρή. Και μου λένε αυτοί από τα Friday's ότι Ξέρεις, δεν, δεν να βάλουμε bartender εμεί κατευθείαν ποτέ. Πρώτα πρέπει να έρθει να γίνει μπάσερ, βοηθό, σερβιτόρο, να μάθει το μενού και μετά να γίνει barman. να γίνει bartender. Τι λέω, Όχι, εγώ θέλω να γίνω bartender τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μα μου ήταν τότε και ένα καρδιτσιώτη ο Ηλία του Τσατσαρόνη manager. Ο Ηλία είναι καρδιτσιώτη, δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Έλα. Και για κάποιο λόγο, μη στα πολύ με παίρνουν. Έλα. Το Ναι, ε, κάνω άμα, το. Άμα κάνει καλό pitch, παιδιά, καταφέρνει τα πάντα να ξέρει. Να ξέρετε. Ο Τσατσάρον ήταν ευρετή ταλέντων. Ήταν mm. πολύ καλό. Ήταν, <σχει> τα εντόπιζε όλη, <σχει> πάρα εκείνη, πολύ. Εκείνη την εποχή, όλοι όσοι ήταν στο Fridays ήταν, ήταν αυτό το πράγμα. Βρίσκανε, βρίσκανε ταλέντα. Γιατί μα. Τέλο πάντων. Και άκουγα δεύτερο βασικά. Τερλή τώρα, γιατί πώ γνωριστήκαμε εμεί οι δύο και με τη συνομοταξία. Ο λόγο που ψάχνανε μπαρτέντερ στο Παγκράτη ήταν επειδή είχε φύγει ο Φόντα. Είχε γίνει μάνατζερ στην Κυψιά και πήραν στη θέση του δύο. Δεν πήραν έναν. Πήραν δύο μπαρτέντερ για τον Φόντα. Και εγώ ήμουν ένα από του δύο. Ο δεύτερο σου ήσουν, ναι. Ο Σταύρο ο Φάσαρη. Έλα, ρε! Ναι. Τι λε τώρα! Τι <laughs> λε τώρα! Ιστορία, κανονικότατη. Το ναι, ξέρουμε ναι. τον Σταύρο. Σταύρο, άμα βλέπει το βίντεο, σχολεία από κάτω, ρε φιλέ. Και, <laughs> 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 και ό,τι σα έρωτησα, δεν βλέπει και το και βίντεο. Και ξεκινάμε λοιπόν το training, το πώ το λέγανε το, το follow, μια εβδομάδα. Και νομίζω ότι την τρίτη μέρα η, η, η coach αρρωσταίνει. Και μου λέει: Τσάρα, πρωινή βάρτια, φίλησε μόνο σου. Και τώρα λέω τι λέει, μου λέει: <"Μαι, ΣΣ> Εδώ να σε βοηθήσω. Και τώρα δουλειά με του κούφτε. Δέκα κορμιά τα λύσει. Δεν ξέρει, αυτή είναι παλιά. <ΣΣ> Α, ναι. <ΣΣ> Η Ραμόν και τρώω βάρδια και τη βγάζω τη βάρδια. Όλη την πρωινή. <ΣΣ> τώρα <ΣΣ> πρέπ, <ΣΣΣ> μπλάντι μέρι μίξ, φρόζο καπουτσίνο, τα πάντα όλα και βγαίνει βάρδια. Και μου λέει: Εντάξει, αδερφέ, είσαι έτοιμο. Έχω μάθει και το βιβλίο με τι συνταγέ. Απ' έξω. 200 συνταγέ απ' έξω. Έχω πιάσει και βάρδια πάσο μπάρα, όχι σερβι Μπάρα, έχω πουλήσει. Μου άρεσε τα μαρτινοπότηρα τότε. Είχα πουλήσει ό,τι κοκτέιλ υπήρχε σε μαρτινοπότηρο στο μενού. Ε. και δεν αρέσει τη history από κοκτέιλ φάση. Και απλά κάτι που είναι και σχετικό με το σημερινό το θέμα. Είναι ότι εγώ το λέω συνέχεια. Ότι στα Fridays, ρε παιδί μου, δεν μα μαθαίνανε να δοκιμάζουμε ποτά. Δεν μα πούτε δεν έκανε γεύση γνωσία. Αυτό που σένοιαζε στα Fridays ήταν να μην μείνει ποτό μέσα στο shaker. Mm. Σε, το waste και το cost. Και, και σε ένοιαζε να είσαι ακριβή κάθε φορά που τα βάζει. Γευσχυνοσία κάνανε όμω. Γιατί εγώ θυμάμαι ε, στο training, γιατί εγώ ήμουν εκπαιδευτή ε, των το, bartender για κάποια περίοδο τέλο πάντων. Ε, όταν φτιάχνανε, εμεί μπαίναμε στη διαδικασία και λέγαμε: ότι, Ναι, έβαλε παραπάνω Lime Mix, έβαλε παραπάνω Tequila, έβαλε παραπάνω τάδε Το βασικότερο ήταν να έχει τα συστατικά σωστά και να κάνει τέλειο πουρ. Ακριβώ. Συναγωνιζόμασταν η μεταξύ μα, ότι θα έπρεπε ξέρω εγώ, το, το παράθυρο για το ποτό θα έπρεπε να ήταν ακριβώ το 1 εκατοστό. Αυτό ήταν το τέλειο ναι, για κάτι... μα. Ένα με ένα μισή εκατοστό. Μισή, μισή, μισή ίντσα, ξέρω κάτι. Μισή ίντσα, ένα ναι. τέταρτο τη ίντσα, whatever. Και τώρα πάντων, θυμάμαι, του λέω πολύ χαρακτηριστικά, του λέω, λέω συνέχεια αυτή την ιστορία και πώ ασχολήθηκα εγώ με το data. Ότι ερχόταν ο Ηλία του Τσατσαρόνι τη τέλεια εβδομάδα που έκανε απογραφή και έλεγε ρε παιδιά, έχει φύγει ξέρω, εγώ, το κόστο 500 ευρώ. Οπότε λέει ότι Αγοράσαμε 10 μπουκάλια τεκίλα, είχαμε 5, πουλήσαμε τόσε μαργαρίτες, Θα έπρεπε να είχαμε 7 μπουκάλια τεκίλα, έχουμε 5. Άρα βάζετε πολύ. Ή το πίνετε ή κερνάτε. Αφού έχει Κα... δύο όλο αυτό. Ναι. Και λέει, αν αυτά τα 500 ευρώ μου τα κάνετε, ξέρω εγώ 400, ε, θα τα δώσω να πείτε μπύρε, ρε παιδί μου. Και τι έκανα, εμεί βάζαμε λιγότερο στου μαγαρίτε για να πιούμε. Ναι, ασχολείστε. Τα βρέτη σε βάζανε αυτό το μετάλλι του κόστου. Δηλαδή δεν σε νοιάζει τόσο πολύ. Το ποτό θα βγαίνει ωραίο αν έκανε συνταγή όπω πρέπει. Ήταν δεδομένο, θα βγαίνει όπω πρέπει. Σε βάζανε στο μετάλλι αυτό, δηλαδή το Waste log. Ό,τι σπάγαμε, ό,τι πετάγαμε, γράφοταν. Πέταξαμε ένα ποτό γιατί πέθανε στο Service Bar. Time of death. Λέει, Αυτό είναι το πράγμα το οποίο μου άρεσε και πάρα πολύ γενικότερα στην ζωή μου στο Friday Και το είπα και στον κύριο Νέγκα στο, στο podcast που κάναμε. Ότι το Friday δεν σε έβλεπε σαν έναν εργάτη ο οποίο κάνει τη δουλειά, παίρνει το ένα και το βάζει εκεί και τελείωσε. Σε εκπαίδευε, σου έλεγε πράγματα για την εταιρεία, σου έλεγε πράγματα για, τα... για του φόρου, σου έλεγε πράγματα για το φυγητό, σου έλεγε πράγματα. Σε έβαλε στη διαδικασία να δημιουργήσει ο ίδιο. Δηλαδή, εγώ εκπαιδεύτηκα εκεί. Ε φτιάχνοντα σεμινάρια για το προσωπικό του μαγαζιού. Ε, ισχύει. Αμερικάνικη σχολή. Το οποίο ήταν. Ε, ναι, το οποίο αυτό το πράγμα το έχω πάρει και πάρα πολύ και σαν ε, εργαζόμενο και σαν ε, εργασιακή κουλτούρα. Αυτό το πράγμα το οποίο λες είναι ακριβώ αυτό το. Αμερικάνικο σκουλ. Τέλο πάντων μετά. Έψαχνα να δω μια φωτογραφία να ξέρει για αυτήν. Ε, γίνεται στο Παγκράτη το Πανελίνιο τέλο πάντων του που είσαι εσύ, ο Ζήση, ο Φόντα ήταν μάνατζερ, δεν είχε κατέβει. Ηταν αυτό που ήταν ναι, ο ναι, Νίκο Μακρόπουλ, χαίρετε, δεν θυμάμαι. Ήταν μια, πάντων... μια κοπέλα επίση. Και η ε, εμένα ήταν νομίζω. Ζουμάνα. Η, η... Ζουμάν. Όχι, Όχι. 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 ήταν μια κοπέλα που ήταν μαζί μα διαγωνιζόμενη. Γιατί θυμάμαι ότι ήμασταν ή τέσσερι ή πέντε. Γιατί εκείνη τη χρονιά ήταν. Νομίζω ότι ήταν πέντε τα μαγαζιά όλα και όλα έξι κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο ναι και εγώ ήμουν από, το, από την Κυφσιά μαζί με τον Νίκο ή εγώ ήμουν από τους Αμπελόκηπους και καλά, κάτι τέτοιο. Ήταν ο Νίκος Ζήσης, ήταν άλλος ένας, νομίζω, τα Ταμπακάκης πρέπει να ήτανε. Ναι, μάλλον. Ε, και, και, άλλος, και άλλη μια κοπέλα πρέπει να ήτανε και διαγωνιστήκαμε και θυμάμαι κάτι είχε γίνει την, την, πριν από μένα, πριν, το, πριν διαγωνιστώ εγώ. Κάποιο έσπασε μπουκάλι, κάτι, κάτι, κάτι τέτοιο και κάτω ήταν λίμνη. Όχι, το είχαμε γενικά στο παγκράτη, αυτό ήταν λίμνη, in general. Α, ναι. πολλή δουλειά. Βούλευαν να δει τη φόνια, και τα χαλιά. Εμένα μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο ναι. το ότι έπεφτε κάτω το μπουκάλι και μετά Αυτή η φωτεινή ολόκληρη. τα νερά. Εσύ δεν ήσουν ένα φράιντι ε, τέτοιο παγκράτη ποτέ. Ε, εγώ ήμουν μόνο φράιντι παγκράτη όταν έκλεινε. Με πήγανε για να με φύγουνε. <laughs> <laughs> Οπότε είναι anyway, εγώ ήρθατε εσεί με, με τα, φλερ σε αυτό το διαγωνισμό που λύσαμε και είχα κατεβήξει τα προκριματικά. Εγώ είχα βγει πέμπτο. Ξέρω εγώ δεν πέρασα στο τελικό, whatever. Αλλά με αφήσα να κάνω στη, ένα φλερ. Στην Κυφυσιά ε... στη, είχαν δει. Όχι, 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 στο Παγκράτη. Ο προκριματικό είχε γίνει. Στο Α, Παγκράτη. ο προκριματικό ήταν. Νομίζω ότι ο προκριματικό είχε γίνει κάπου. Α, μπορεί να ήταν ανά... την επόμενη χρονιά που αυτό που λέω εγώ. Τέλο πάντων. Και αυτό έτσι κολλήσαμε με το φλερ, ενώ συμπάρμεν Ελλάδο, Δημήτρη Ζάπα, Πανελίνη διαγωνισμοί και σχολείμαστε με το φλερ. Και ένα φεγγάρι γίνεται αυτό ο διαγωνισμό των Young Bartenders. Το πότε ήταν. Το 7. 7. Που ήταν με cocktail making και κερδίσω τον διαγωνισμό. Στην Τετρόπ, το Μάρτιο του 7. και τον διαγωνισμό και στην ουσία ξεκινάω να ασχολούμαι με το, με το European cocktail making, α το πούμε. Εμεί νομίζω ότι είχαμε κατέβει σαν Flare Explosion εκεί όλοι μαζί. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, παίζει. Γιατί νομίζω η φωτογραφία που έχω με την Κούπα είναι Flair Explosion. Και μπουζάκι, κάνει και, το αυτόμόφωνα. Το και, και ξαφνικά εκεί που έχουμε κατέβει, εμεί με κέρδισε ο Καπώνη, ξέρω εγώ βγήκα καφέτο νομίζω, ε, στο Flair. Ε, παίζει ένα διαγωνισμό, κερδίζει κάποιο το πρώτο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Και μετά ακούμε ότι ο Μπάγκο κέρδισε τον Young. <laughs> Ερχόταν το και με ψάχναν, με βρούνε. <laughs> ε, λέει, έλα, έλα, λέει, έλα, πρέπει να έρθει στο stage, γιατί. «Ε, πρέπει να έρθει. «Το κέρδισε. Και δεν πήγαινα, λέω, «Τι με θέλετε, να αφήστε τη «Ελα, το κέρδισες». <σίλω> 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 Και την επόμενη χρονιά το κέρδισε ο Κουζιώκας αυτόν, το διαγωνισμό. Ναι. Ναι. Έτσι, για να ξέρουμε <σίλω> τέτοιο. Γιατί, ε... Μετά δεν το έκανα follow καθόλου, αλλά θυμάμαι ότι την επόμενη χρονιά, το 8, το κέρδισε ο Κουζιόκα. Το Frappé Freestyle, ποια χρονιά ήταν. Νομίζω ότι ήταν το 9 ή το 10 γιατί ήμασταν ήδη μπαρακάτε. Εμεί υπήρχαμε τέλο πάντων γιατί το 7 που πήγαμε ήμασταν ακόμα ομαδούλα που κάνει τα promotion τη Ούρσου. Ούρσους, ούρσους. Είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και κάναμε φλερ με Ούρσους, Καϊπηρίνιου και. Ούρσου, Καϊπηρόσκα. <laughs> Καϊπηρόσκα, ναι. ναι. Και είχα, είχα, εκεί σε εκείνο το tour είχα γνωρίσει την Μάρφη. Η Μάρφη ήταν, δούλευε στο. Μπέιλ. Πάειρε. Πάειρε. Και είχα πάει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ σε αυτό το μπαρ. Ε, ναι. Ο χώρο που είχε πίσω από το μπαρ ήταν ίσα ίσα ένα χώρο. Αν ήσουν λίγο πιο. πιο, πιο μεγάλο ή πιο ψηλό, ξέρω εγώ. Δεν χόρησε. Ναι. Να μπει. Ήταν ήτανε φτιαγμένο. Τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. Μετά από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε με το κοκτήλ. Πήγαμε να ζεστούν στην πάρο. Γύρισα, δούλεψα στο κολονάκι μετά στο Νουβέλ Βαγ που εκεί ένα φεγγάρι ήρθε και ο Ζήση. Μετά πέρασε και ο Βαγγέλη ο Ζάχο από εκεί. Πέρασαν διάφορε μορφέ anyway. Ο Γαϊτανίδη. Ο Γαϊτανίδη και μετά έφυγα από εκεί. Πήγα στο Kitchen Bar στο Χαλάνδρη. Με τον που... Αποστολάκη τον Κωνσταντίνο. Ναι, μπράβο που ήταν manager τότε εκεί πέρα. Με τον Σπύρο τον Κερκύρα εκεί που είχε κάνει ε... το consulting in general του μαγαζιού. Έφυγα από εκεί και στην ουσία εκεί ξεκινάει το σοβαρό που πήγα στο εγκόμιο με, με Παπαρίζο, head bartender. Η Λία ακούσει πίσω τον μπαρ και κάποια στιγμή, το 8 εκεί, τη σεζόν που έχω γίνει μπαρ manager εκεί στο εγκόμιο που έχουν φύγει όλοι, σκάει ο Πετρή και λέει: "Ωψέματα έχουμε πάει Λονδίνο μπαρ σόου, στον μπαρ σόου του Λονδίνου και γνωρίζει ο Πετρή το Σουζούκι. Το Σουζούκι τα Καγιούκι. Και λέει ο Σουζούκι, ελάτε λέει να κάνετε. Σε... 9. 9. 9. Ελάτε, λέει να κάνετε σε... Παίζει έναν 8 να ξέρει. Όχι, γιατί... <ΣΣ2> <ΣΣΣΣ> 9 είναι. 9 γιατί πήγαμε μαζί. Είχατε πάει εσεί στα σεμινάρια και όλα αυτά. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι υπήρχαν σεμινάρια. Δεν είχα περάσει και καλά σε αυτό το bar show. Και την, ίδια χρονιά, αυτό ήταν καλοκαίρι. Την ίδια χρονιά, τον Οκτώβριο, πήγα στο BCB και έπαθα. Ναι, ναι, και τον Οκτώβριο στο BCB. Το boom το τεράστιο και από εκεί ήρθε και το. Το 8 σε κάποιον έλεγα τώρα στο Βερολίνο μπάρσο. ότι είναι, έχουμε, 15 χρόνια σε ρί, στο BCB στο Βερολίνο και έπαθε σοκ. Το 8, ναι, το πλαισιάξερο. 9, 9, ναι. 14 χρόνια. Γέννησε ο Κάθε το... χρόνο, είσαι, είσαι εκεί, κάθε Ως, χρόνο. Ναι, 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 κάθε χρόνο. Μπράβο, ρε. Και κάθε χρονιά μεταφρασίστηκα. Εγώ, εγώ έκανα ένα διάλειμμα 7-17 μέχρι πέρσι. Όχι, μεταθρυσή. Από εδώ και πέρα όμω, παιδιά, ε, ε, εγώ τουλάχιστον τα εισιτήρια τα έκλεισα πέρσι για το BCB. Α, πρέπει καλά. όλοι να πηγαίνουμε στα μπάρσο του κόσμου και ειδικά στα, στα, στα μεγάλα. Εκτό από το δικό μα, το οποίο ναι ωραία, είναι γαμάτο καταπληκτικό. Άλλη μια φορά, μπιπ. Ε, ειδικά κάποια events όπως είναι το BCB πρέπει να πηγαίνουμε γιατί είναι το community εκεί. Ό,τι και να κάνεις, κάτι θα μάθεις, κάποια θα δεις, κάτι θα συζητήσεις. Ήταν ωραίο το BCB φέτος, είχε πολλοί κόσμο. Θύμισε ρε, λίγο πα παλιά. Ναι, ναι. αυτό. Ήρθε το community φέτος καλό. Καιρό, καλό. Ναι. Οπότε πήγαμε με τον Πετρή Ιαπωνία, κάναμε το σεμινάριο με το Suzuki, ξεκίνησε στο Περεούμπου, δύο χρόνια. Ε, μετά έφυγα και από το προϊόν. Πού πήγα μετά. Εγώ θυμάμαι όταν γυρίσατε που σε είχα πάρει μια μέρα και σου λέω: ένα ναι, Άλλη μια φορά. Ε, Μπίπ, έλα λίγο λοιπόν, να μου δείξετε, φίλε, πώ κάνουν τα τσιμπάλε στα λάθη. Και μου έκανε μάθημα ο, ο, ο Γιώργο για το πώ παίρνει την μπάλα, τον το, το, το κύβο και αρχίζει και ασκαλίζει. που ήταν, αυτό ήταν η πόρωσή μα, αυτό έτσι. Να ναι, ναι, δεν ναι, ξέραμε έτσι. τίποτα. έχω κερδίσει διαγωνισμό από τη Δον Χούλιο που κέρδισε το διαγωνισμό εκείνη την περίοδο. Που πήγα το πρώτο ταξίδι στο Μεξικό, στην ουσία από το iceball την κέρδισε. Επειδή έκανα ένα επιτόπου iceball στο, στον Άγκος Βίντσεστερ, που ήταν και αυτό τρελαμένο με την Ιαπωνία. Όχι λόγω ποτού, <laughs> λόγω iceball. <laughs> Κέρδισα. Ένα iceball μπορεί να σε στείλει Μεξικό. Ε, στην ουσία έτσι έγινε. Μετά, εκείνη την περίοδο ξεκίνησε και το κοκτέιλ ε, το ε, έπαθλο που ήταν πάντα ταξίδια. Οπότε στο κάθε ταξίδι που πήγαινε, μάθανε κάτι καινούριο. Στην ουσία το, 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 το κάνει adapt, λάστο, κλεβε από οτιδήποτε και κέρδιζε τον επόμενο διαγωνισμό και αυτό πήγαινε μπάλα. Κέρδιζε διαγωνισμό, πήγαινε ταξίδι. Πήγαινε ταξίδι, πήγαινε ταξίδι και έπεσε την πηγή τη για το Φιλ Μπέιλ σήμερα. Και την περίοδο τρώω ένα φλάσ εγώ να πάω Σίδνεϊ Μπαρ Σόου 2010. Μόνο μου. Σίδνεϊ Μπαρ Σόου, ναι. Θυμάμαι. Ναι. Και λέω ποιο θα έρθει, εννοείται κανένα. Κανεί. και λέω θα πάω μόνο δύο εβδομάδε στο Σίδνεϊ. Και δεν, δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο στο Σίδνεϊ. Και δεν ξέρω πώ ε, ε, μου έρχεται έτσι φλασιά και στέλνω στο Φιλ Μπέιλι που ήταν είχε το καφέ Πασίφικο και του λέω: Χάι, είμαι ο Γιώργο, έρχομαι, δεν ξέρω κανέναν και θα περάσω από το Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη τον Παρσού, θα περάσω από το Σίδνεϊ μερικέ μέρε, τίποτα, θα έρθω να σε δω. Και αυτό το γι' αυτό το στο group και μου λέει: Don't worry, κάνουμε ένα bartender's branch, λέει εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα και με γνώρισε σε μία ώρα σε όλο το community τη Αυστραλία. Στην... Πήγαινε και έλεγε αυτό ο τύπο ήρθε από το διαόλου το... Mm. Αυτό. Ε, για να. Για τον Παρσό. Έτσι. Και εντάξει, η σκηνή ήταν διαστημική τότε στο Σίδνεϊ, ακόμα είναι. Ε, δηλαδή, και πάρα πολλέ ιδέε, πάρα πολλά πράγματα. Και από αυτά που είδα εκεί, μετά κέρδισα και το Τσαρόνο. Και έγινα και αν για το. Νομίζω το ότι είχε πάει στο. Σκάουτ, πώ λεγόταν το Όχι Σκάουτ. The, round. The, The round. round. The round, Με τον, με τον ε, τύπο ο οποίο ήταν. Ε, εκείνη την εποχή ήταν ο τρελό επιστήμονα του Bartending. Ναι, ναι, ναι. Τον είχε ε, φέρει και μια χρονιά στον Παρσόφ. Ναι, ναι, τον φέραμε. Τον φέραμε. Ήταν, είχε μείνει από τότε. Δηλαδή, είχε πάει εσύ εκεί, είχε φέρει αυτέ τι ιδέε μαζί σου, μου είχε πει εσύ αυτό είναι σούπερ, ξέρω εγώ, και άνοιξε αυτό ένα μαγαζί στο Μόναχο, νομίζω, ή στο Βερολίνο, και πήγα εκεί. Μάθιου Μπάξ, έτσι δεν Μάθιου Μπάξ, μπράβο, αυτό. Και πήγα, με, πήγα εγώ εκεί, ήταν κάτι τελείω άλλο. Έπαθα πλάκα, τον κυνήγησα λίγο να τον φέρω, ήταν πολύ δύσκολο να. Γιατί είναι και πέρα από την Αυστραλία. Ήταν επέτρεπε και σε ένα μπαρ σοου στην Τεχνόπολη, νομίζω, ναι, ή στο πρώτο στην Τεχνόπολη, στο δεύτερο. Τον φέραμε και έκανε παρουσίαση. Ο οποίο βέβαια. Εντάξει, ήρθε ο άνθρωπο, έκανε την παρουσίαση. Τέλο πάντων, είδε λίγο τον μπαρ και μετά πήγε στην Ιταλία. Γύρισε όλη την Ιταλία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τον βοήθησε και το, να κάνει και το ταξίδι. Ε, Αυτά. Οπότε πολύ πάνω σε αυτό το διαγωνισμό και τα σχετικά. Κάνε και ένα διαγωνισμό το 2010 το πλωμάρι. Το ούζο. Πολύ ωραίο το κοσεπτάκι. Ότι δεν κάνανε open διαγωνισμό. διαλέξανε 8 bartenders. Ε, και τύπου ήταν ε, by appointment ρε παιδί μου ο διαγωνισμός. Κερδίζω εγώ μια ποτάρα. Που ήταν ε, gin basil smash, αλλά επειδή έχει το, το ούζο του χρώμα. Που γίνεται γαλακτόδες. Λέω πώς θα το κάνουμε αυτό. Gin basil μας, 60ml. πλωμάρι και λεβάντα, λεβάντα σιρόπι αντί για κανονική ζάχαρη. Μεγάλο ποτό, σοβαρά τώρα, ποτάρα σοβαρή, για ούζο. Άντε, για. Λοιπόν, και το δώρο τότε ήταν. Ε, το νομίζω ότι κάπου το Μάιο, και το δώρο ήταν ε, BCB την, το χειμώνα. Και λέω εγώ, παιδιά, εντάξει, δεν περίμενα να κερδίσω, λέω, αλλά λίγο δεν μπορώ να πάω όλοι στο BCB γιατί είπα να φαντάρος. Και λέω, θέλετε, λέω, τι budget είχατε για το BCB. Λέω, βάλει φέρτε με αυτό το budget, να βάλω εγώ τα υπόλοιπα να πάω νεολαιάνι. Ε, Τέλο ο δεκόκτωρη που ήταν τον, ε, πριν πω, ήταν τον Ιούλιο. Λένε αυτοί, οκ. Λένε εντάξει, θα σου βάλουμε όλο το εισιτήριο. Μια χαρά. Έμενε το ξενοδοχείο. Έχουν στείλει τότε τα παιδιά το famous Γιάννη Πετρή με τον Πολάτο και τα σχετικά λέω παιδιά. Γιάννη Πετρή, Πολάτο VIP τότε. Ναι, ο Γιάννη Πετρή έχει κερδίσει το σκηνο εκείνη τη χρονιά που είναι πάλι το δώρο τέλο του Κόπτερη. Εγώ έχω κάνει, πώ το λένε, κατάληψη στο δωμάτιο του Πολάτου. Μένουν όλοι μαζί παρεάκι, στη Ζουλά, στη Νέα Ορλάνι. Και τέλο πάντων πάμε και βλέπουμε ένα σεμινάριο. Με τον Ντάρσι ο που έχει βγάλει το καινούργιο του βιβλίο το Fix the Pumps, που είναι για την ιστορία τη σόδα. Με τον Τζιρίκο το κάνουμε αυτό το σεμινάριο ε, και παθαίνουμε σοκ με τι σόδε και το research του Ντάρσι και την ιστορία του αναψυδικού. Και εκεί ξεκινάει το μικρόβιο των 3 cents. Αυτό είναι 10. Νομίζω ότι 10 έβγαλε το βιβλίο και εμεί 11. Τώρα εκείνη 11. η περίοδος είναι λίγο blurry. Ξέρει για ευνοϊκού λόγου. Λίγο τα χρόνια εγώ και τα χρόνια. Εγώ, εγώ, εγώ θυμάμαι, επειδή ο τον πρώτο ο οποίο ήταν στον Ταλου, στο Νταβίντσι. Νομίζω ότι στο Νταβίντσι ήμασταν το 10. Αλλά τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Μπορεί, μπορεί. Σου λέω τα χάνω λίγο και επειδή τότε δεν είχαμε iPhone που η κάθε φωτογραφία σου λέει την ημερομηνία. Εγώ έχω, άμα δηλαδή μου το δώσω στο κινητό θα το, 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 το θυμάμαι γιατί τότε είχα βγάλει φωτογραφία τον. Ε, Τυχαία είχα βγάλει φωτογραφία τον, τον νικητή και τον κηρύτσι ο οποίο είχε δεύτερο. Μπράβο. <σχεδιά> Ε, λοιπόν, και κάνουμε αυτό το σεμινάριο. Εκείνη την περίοδο ο Νίκο με το Φόντα αποφασίζουν να κάνουν το, το Ντό Αγκάβε. Οπότε γενικά συνέβαιναν πολλά πράγματα εκεί. Δηλαδή ταυτόχρονα. Αυτό ήταν το 11. Αυτή η μπλουζά την έβγαλα από την, για τα αρχεία. Είναι το πρώτο original μπλουζάκι Ντό Αγκάβε. Ε, οπότε ανοίξαμε το μαγαζί. Ε, εντάξει, Ντό Αγκάβε πέρασε την ιστορία. Μπαρούκλα και τα σχετικά. Εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε την κρέφη soda, Με όλα yeah. αυτά που είχαμε μάθει από το σεμινάριο. Και μετά γίνανε τα 3 cents. 15 αυτό. Γκάβας. 11-15. Τέσσερα χρόνια. Προσπαθώ να φέρω το Φόντα να, να μιλήσει, αλλά... Εκεί θέσει θες πολλά μπιπ. Δεν πειράζει, θα τα βάλουμε. Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει. Ε, ωραία. Και τώρα είσαι... Τώρα τι, πέρσι έγινε αυτή η διαδικασία με την... Πέρσι, πρόπερση, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι κάποια στιγμή. Έγινε η διαδικασία της πώλησης των 3Sense και, και ασχολείσαι ως ενεργό μέλος της ομάδας των 3 Cents ως founder της εταιρεία, συνεχίζεις και κάνεις τον, τα ταξίδια και δηλαδή είδα προχθές ότι ήσουν στην, στο Βουκουρέστι Ρουμανία, στο ναι. αντίστοιχο μπάρσο εκεί που... Ε, τώρα, τις, τώρα στην ουσία εδώ και δύο εβδομάδε εγώ είμαι ο διευθυντής GM ξέρω εγώ πες το πως θες οι τίτλοι δεν το... Της εταιρείας 3 Cents ο CEO ας πούμε ναι. ή είσαι ο ambassador στα όχι, πράγματα Όχι όχι ο, ο CEO ο CEO. Έχουμε λοιπόν το CEO του 3Cents καλεσμένο σήμερα. <συγχελίδι> ε, <συγχελίδι> Μιχάλη βάλε αυτό το τίτλο. Ε, εταιρεία που θα γίνει billion dollar company. Αυτό. <συγχελίδι> λοιπόν, πάμε παρακάτω. <συγχελί> και παίζει τέννις. Παίζω τέννις, φανατικά. Πολλοί παίζουν παντελάκι, οι bartenders, πάντελ. Στην ουσία, full time job. Τα 3Cents, hopefully τα ξέρει, τι κάνουν, την εταιρεία. Ε, γενικά τώρα ψάχνουμε με την Coca-Cola λοιπόν. Ε, πέρα, ήταν ένα δύσκολο transition με την Coca-Cola γιατί, όπω καταλαβαίνει, η Coca-Cola είναι μια εταιρεία που κάνει 12 μπίλων και έχει 30.000 εργαζόμενου. Και τα 3 cents είναι μια εταιρεία με 8 εργαζόμενου ε, που, που είναι, startup. Οπότε το challenge, το... υπήρχε μια μάχη το αν η startup θα γίνει πολυεθνική, ή αν η πολυεθνική θα γίνει startup. Δεν υπάρχει λύση, κάπου στη μέση Βρέθηκε ε, η σύζευξη, ας το πούμε, και μετά από αυτό το, το χρόνο που πέρασε αποφασίστηκε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό η θρήσια να κρατήσει το χαρακτήρα τη startup και του innovation και του κοντά στο patent. Οπότε γι' αυτό εγώ ξαναανέλαβα, γιατί όταν ήμασταν στο Λονδίνο πάλι ήμουν εγώ ο διευθυντής, τέλο πάντων, ε, στην ουσία για να μπορέσουμε να κάνουμε... Καινούργια πράγματα, καινούργιε συσκευασίε, yeah. καινούργιε γκέφτε, καινούργιε ιδέε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα για το θέμα το οποίο σε έφερα εδώ. Λοιπόν, πριν από κάνα μήνα, ενάμιση, oh. μου στέλνει ο Γιώργο ένα μήνυμα και μου λέει: Εσύ να κάνουμε ένα σεμινάριο στον Πάρσο το οποίο θα είναι με το Power BI. <laughs> Κενό. <Και νο. laughs> Θέλω να πει τι λέγατε με τον Τζίρεκο, γιατί μου λέει: συζητήσαμε λίγο για το Power BI <laughs> τι είπατε ακριβώ. Θα το, θα δεις στο, στο podcast, είναι πολύ ωραία, σε αναφέρουμε πολύ. Λοιπόν, και μετά αφού νομίζω ότι εκεί μου ήρθε, και συζήτηση με τον Τζιρίκο μου ήρθε και η ιδέα να σε καλέσω για αυτό το πράγμα. Ε, και μου στέλνει ένα Power BI. Τι είναι το Power BI, ξέρεις, <laughs> κενό. <Και νο. laughs> Του λέω εσύ, τι είναι αυτό ρε φίλε. <laughs> 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 και μου λέει, και μου λέει. <laughs> απαντάει τέλο πάντων, Power Business Intelligence, το οποίο είναι, ε, θα μας τα εξηγήσει τέλο πάντων, μια πλατφόρμα που δουλεύει τη Microsoft, όπου μπορεί να βάλει κάποια στοιχεία και να πάρει αποτελέσματα τα οποία να σε βοηθάνε να πάρει, ε, α το πούμε έτσι. Εγώ έτσι το κατάλαβα, σαν, σαν ε, οντότητα αυτό τέλο πάντων, αυτό το πράγμα. Αλλά ο Γιώργο, επειδή το έχει φτάσει σε σημείο τελευταίου σεντ από ανάλυση, δηλαδή από ότι καταλάβει, το έχει βάλει, το έχει παίξει και είναι και το πάθο του αυτή την περίοδο, ήθελα να έρθει να μα μιλήσει λίγο για αυτό και το τι πιστεύει ότι μπορεί να φέρει στην αγορά των ποτών. Ε, Των τον bars. Τι μπορεί να φέρει στην αγορά μα, σε τι μπορεί να μα βοηθήσει. Κάπω έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, τι είναι το Power BI, λοιπόν. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να μιλήσουμε για το, 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 το data και το data analysis. Πολύ ωραία. Στην ουσία θα το πάρω από 3 cents. Γιατί εγώ ξεκίνησα, ασχολήθηκα με αυτό λόγω 3 cents. Και ήταν το πολύ απλό ότι πουλάγαμε τέλο πάντων, όταν είχαμε πρώτο ξεκινήσει, καταλάβαιναν ότι στο bartenders ήμασταν. Δεν είχαμε ιδέα πώ κόβουμε τιμολόγια. Είχαμε ένα λογιστή, τιμολόγια. Κάποια στιγμή. Λέμε ρε φίλε, να δούμε τι πουλήσαμε τον χρόνο. Πώ το βλέπουμε αυτό. Και στέλνει ο Μάνα ένα κατεβατό Excel με γραμμή-γραμμή, τιμολόγιο, ξέρει. Τι το κάνουμε τώρα αυτό, πώ το βρίσκουμε. Ή ξέρω, γάμα του πες παίρνουν τι πούλησα θα σου έλεγε ένα, ένα νούμερο. 100.000 ευρώ. Θέλω να δω αυτό, το σπάσω. Ξέρω εγώ σε χώρε, σε πελάτε, ανά μήνα, ανά εβδομάδα, να ξέρω τι μου γίνεται. Και λέω, πώ το κάνουμε αυτό. Και μπήκα τότε, ρε παιδί μου, τα. Ε, με τα pivot tables στο Excel, που εντάξει δεν είναι κάτι... είναι σχετικά απλό ε, ε, τα pivots. Οπότε κάπως εκεί... Ε, μπήκε το μικρόβιο και στην ουσία μετά το επικοινούσα και στα παιδιά. Τα pivot table είναι τα γραφήματα που βλέπετε, καμιά φορά. Συ, Συγκεντρωτικό πίνακα είναι. Στα δηλαδή, στα να βάζει και στο Excel, στα ελληνικά που σου λέει, ξέρω εγώ, τι λέει, add, στο data, σε ένα τά που λέει data, πάνω, okay, πάει τέρμα αριστερά λέει εισαγωγή συγκεντρωτικού πίνακα στα ελληνικά. Και στην ουσία που παίρνει το, 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 το dataset, που έχει δηλαδή το τιμολόγιο, αναγραμμή, ένα πελάτη, ημερομηνία, τα πάντα και στα κάνει ένα πίνακκι συγκεντρωμένο, ανά μήνα, όπω το θε. Και οπότε στην μετά αυτό το, το επικοινωνούσα και τα παιδιά. Δηλαδή κάθε μια εβδομάδα ανανέωνα αυτό το αρχείο, με έστελνε λογιστή, το ανανέωνα, του το έστελνα. Οπότε ο καθένα για την κάθε αγορά του ήξερε τι γινότανε. Μετά είχαμε, ξέρει, πρώτη χρονιά. Στην επόμενη χρονιά, όχι, ξέρουμε τι πούλησαμε αυτή τη χρονιά, είδαμε τι πούλησαμε και την προηγούμενη χρονιά. Να κάνουμε πόσο, πόσο καλύτερα ή χειρότερα πήγαμε με Σε την αυτή, προηγούμενη. Σε αυτή τη φάση ήσασταν στη φάση που κυνηγάγατε τη δηλαδή δουλειά από πίσω, νομίζω, λογικά. Έτσι, δεν είναι, ναι, δηλαδή ναι, ναι. Και, Ε, ε, ε Σα ερχόντουσαν παραγγελίε, προσπαθούσατε να χειριστείτε και ουσιαστικά το να κάτσετε να αναλύσει όλο αυτό το πράγμα. Κατά την άποψή μου, γενικότερα στη startup αυτό είναι κάτι που πρέπει ειδικά στην αρχή να μην του δίνει πάρα πολύ σημασία. Να τρέχει μπροστά από την Αλλά το... αυτό κάνατε και ουσιαστικά εσύ απλά, εσείς απλά θα να... πω μετά πώ έγινε, σο... πώ σοβάρεψε αυτό. Το, δηλαδή το 14 το Δεκέμβρη ξεκινήσαμε, το 17 έρθει η πρώτη προσφορά για, για επένδυση. Ήρθε ένα επενδυτή και λέει: Εγώ παιδιά θέλω να βάλω λεφτά. Αλλά πόσα λεφτά ξέρω εγώ θα δύο βάλω. Σε δύο χρόνια μέσα. Ε. Ναι, όχι ήξερε, δύο. Το 17, το. Ε, σε, δυο, σε, δύο, σε χρόνια μέσα. Ναι. Α, σε δύο χρόνια, ναι. Ε, αλλά λέει: Για να δικαιολογήσω το νούμερο που θα σα πω, πρέπει να δω νούμερα. Φέρτε νούμερα. Αυτό, είναι αυτό είναι το... το πρόβλημα. Α, Συνήθως. Α, αυτό το περίφημο business plan. <laughs> Φέρω το να το δω. Και δεν φτάνει να σου πει ο λογιστή: Έχω κάνει 100.000 τζίρο. Mm. Πρέπει να του πει τι έξοδα είχε, να το αναλύσει, να του πει τι θα κάνει τα επόμενα χρόνια. Για να σου κάνει το λεγόμενο το valuation τη εταιρεία. Για να σου πει: OK, θα βάλω 10, 20, 30, 50 ευρώ. Και ο λογιστή δεν θα κάνει αυτά. Ο κλασικό λογιστή δεν πάει τόσο βαθιά στην ανάλυση. Η δουλειά του λογιστή είναι να σου κάνει τι δηλώσει. Έχει, έχει κάποιου οι οποίοι το κάνουν. Καλά, σου το προφέρουν σαν υπηρεσία. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι κανονικά. Ε, τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά τι μικρέ επιχειρήσει, γιατί έχει σχέση με αυτό. Κανονικά, ο λογιστή σα βγάζει ένα κανονικό PNR αποτελέσματα χρήση. Κανονικότατα. Δηλαδή, αν, αν το μαγαζί δουλεύει. Που στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το θέμα, ότι τα μισά πράγματα δεν χτυπιούνται ενδεχομένω ή τα, το 30%. Αλλά αν τα έχει όλα είναι όλα περασμένα σε, με ασφαλιστικέ εισφορέ, όλα, όλα, όλα. Μπορεί να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν πα να το διαβάσει ή αν σε βοηθήσει κάπως, μπορεί να το διαβάσει κανονικά, αν τα περνά. Γιατί το σύστημα, το λογιστικό του κράτου, αυτό ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει το, το κράτο, είναι βασισμένο σε τέτοιε αρχέ. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, α πούμε. Για μα, του απλού ανθρώπου, τέλο πάντων. Και το, και το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι. Ότι σου βγάζει στοιχεία που δεν σου βγάζουν απαραίτητα νόημα. Δεν δηλαδή σου βγάζει τα αποτελέσματα αυτή του μήνα, και αυτό, α πούμε, στην, ξέρω, στην κατηγορία έξοδα, εκεί μέσα μπορεί να σου έχει από το προσωπικό, το ρεύμα ε, και ότι αγόρασε και 10 φιάλε. Ξέρω ε, Άζωτο. Mm. Ενώ εσύ να το κατηγοριοποιήσει αυτό αλλιώ. Θε mm. το άζωτο να το πει υλικά προετοιμασία. Δεν ξέρω εγώ τυχαίο τώρα το παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ αυτό έχει, έχει ένα template, ρε μου, ένα πρότυπο. Και τα πετάει εκεί οπότε αυτό δεν σου βγάζει απαραίτητα νόημα. Σου βγάζει νόημα αν κάτσει να το διαβάσει και ξέροντα τι διαβάζει. Αυτό. Α, απλά δεν ξέρουμε τι διαβάζουμε. Και εγώ ήθελα τέλο πάντων αυτό να το κάνω πιο λιαρά. Να ξέρω και στον απέναντι επενδυτή τι, τι διαβάζει, αλλά και κυρίω και για εμά να ξέρουμε τι μα γίνεται. Γιατί μετά έρχεται και η ώρα του περίφημου budget. Ότι πρέπει να πει από τώρα του χρόνου τι, τι πιστεύει ότι θα κάνει, τι πιστεύει ότι θα χάλασει, και αυτό πρέπει να το κάνει και track. Να πει ρε παιδί μου, του σκόπευα να 10 φιάλε διοξίδιο, αγόρασα 11 ή αγόρασα 8. Κα... Να μην το ξέρει. Ε, Τέλο πάντων, εκείνη την περίοδο λοιπόν, φύγαμε για Λονδίνο και επειδή δεν, προφανώ δεν, δεν έκατσε με εκείνο τον επενδυτή. Τέλο 17, Πήγαμε ναι. για Λονδίνο για να μεγαλώσουμε την εταιρεία, να βρούμε και άλλου επενδυτέ. Και πήγαμε σε κάτι τύπου λοιπόν που ήταν boutique investment bankers. Δηλαδή, σου... παίρνανε εταιρείε σαν εμά, του στείλανε ένα διαστημικό μοντέλο στο Excel, business plan, τώρα, αυτά που, όχι λεπτομέρεια. Τώρα, δηλαδή, μιλάμε σε φοβερό επίπεδο Γιατί τότε ψάχναμε πολύ μεγαλύτερου επενδυτέ που κοιτάγανε πολύ πιο με λεπτομέρεια τα πράγματα. Και οπότε πρέπει να φτιάξουμε τέτοια μοντέλα. Επειδή είχα λίγο το μικρόβιο από πριν, ξεκίνησα να ασχολούμαι και με αυτό σε δεδομένα τέλο πάντων επιχείρηση, όχι απαραίτητα μπαρ. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτή, αυτή η πληροφορία, ρε παιδί μου, θα είναι και χρήσιμη και στα μπαρ. Δηλαδή, ένα μπαρ, α πούμε. Πόσα μπαρ, εσύ που είσαι καλύτερη εικόνα από μένα, πιστεύει, ξέρουν ε, ε, τα νούμερα του. Πόσα φέρντο εσπρέσο πούλησαν, ε, Αυτά τα φέρντο εσπρέσο, ξέρω πόση α, σάχαρη είχα. Αυτό επειδή τα τελευταία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, κάποτε δουλεύαμε με χαρτάκι. Πώ δεν θυμάμαι. Ωραία. Ε, υπάρχουν μαγαζιά ακόμα που δουλεύουν με χαρτάκι. Είναι 2023. Καλά, και υπάρχουν μαγαζιά που δεν έχουν κάρτε, αλλά ται. Αν δεν ήταν υποχρεωτικό, δεν θα είχαν τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι ε, τα τελευταία πες, 10 χρόνια, ειδικά και λόγω του το boom του τεράστιο που έχει γίνει στο, στον κλάδο, ε, τα μαγαζιά. Τώρα μιλάμε για την ελεύθερη αγορά, δεν μιλάμε για ξενοδοχεία που είναι ακόμα και το τελευταίο δεκάλεπτο. Μεταλλεύεται. Ναι, ναι. στα, στα δικά μα, σε αυτό που μεγαλώσαμε εμεί, α πούμε. Όχι εμεί, γιατί εγώ μεγάλο στο Fridays που τα είχαμε αυτά. Στα Fridays είχαμε way, way long, είπαμε. Ναι, στα, στα, στα υπόλοιπα μαγαζιά που, είχε, που, που, δουλεύουμε τώρα και δουλεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται συνήθω στην Ακαδημία και μιλάω ή και φίλου που έχω την αγορά τώρα, αρκετά μαγαζιά έχουν. Όχι αρκετά, όλα τα μαγαζιά έχουν πια POS. Το POS, άμα το σετάρει σωστά, γνωρίζει πόσα φρέντο εσπρέσο πούλησε, γνωρίζει και άμα το παραμετροποιήσει και καλά, που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο. Αλλά πρέπει να έχει αυτό το μικρόβιο που είσαι και εσύ και εγώ αντίστοιχα. Δηλαδή θε... να θέλει να ξέρει. ή να σου έχει έρθει κάποιο και να σε έχει ρωτήσει. Ναι. Ε, απλά σου λέω ότι δεν νομίζω ότι πάει στο, στο level του detail που θα ήθελε να βλέπει, ρε παιδί μου, κάποιο ίσω. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, τώρα σα δω σεμινάριο που λέμε να κάνουμε στο, στο Μπαρσού. Ε, είχα, είχα, είχα την πολύ απλή ερώτηση, ρε παιδί μου, ότι ξαφνικά όλα τα, τα ποτά ανεβαίνουν. Ε, Ανατιμήσει, πληθωρισμό. Τα ποτά μένουν ίδια τιμή. Πάντα 8 ευρώ το πολύ αυτό το ποτό. Mm. Ο καφέ πάντα κάνει, 3,5 ευρώ το φέρνει πέσω. Ενώ η τιμή το ξέρουν να μαγαζιά αυτό. και τι κάνουν. Δηλαδή, και, και, και έκανα εικόνα, ένα γράφημα, α πούμε, που ξέρει το κόστο του ποτού είναι μια γραμμή μέσα στον χρόνο που ανεβαίνει, ενώ ο τζίρο είναι σταθερό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να το κοιτάει αυτό μια επιχείρηση να πει, ρε παιδί μου, ότι ξέρει τι, ανεβήκανε ρε φίλε τα λάιμ, ότι το κόστο του μοχήτω μου από 2 ευρώ πήγε 2,10 το Μάρτι, 2,30 το καλοκαίρι. Και εμένα τιμή μου είναι πάντα σταθερή. Φάιν, δεν μπορώ να ανεβάσω απαραίτητα τι τιμέ, αλλά το ξέρω. Το βασικό, το βασικό εδώ είναι ότι το tracking δεν γίνεται σωστά. Γιατί όταν έχει <coughs> πωλήσει οι οποίε δεν καταγράφονται, ε, δεν μπορεί να κάνει σωστό tracking σε αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή η απόφαση που πρέπει να πάρει συνήθω είναι αν θα μπορώ να το ελέγχω όλο σωστά ή αν θα προσπαθώ να επιβιώσω σε εισαγωγικά και όντω και όχι μόνο σε εισαγωγικά, αν μπορέσω να επιβιώσω από του φόρου που υπάρχουν στην Ελλάδα πάνω στο, στη λειτουργία τη επιχειρήση. Μεγάλο θέμα αυτό. Αυτό είναι το, το, η απόφαση. Κοιτάξτε, επειδή του, με, μίλαγα με διάφορου ρε παιδί μου, πώ το σκεφτούμε το σεμινάριο. Και στα καλά κυριότερα εστιατόρια, ρωτάω, αλλά και σε πολλά μπαρ, δηλαδή, του γνωστά, λένε ότι το 70% πλέον είναι κάρτα. Ότι πλέον. Δηλαδή, ναι. πλέον. Οπότε έχει πάρα η πληροφορία που πρέπει να, να χτυπηθεί. Οπότε, πού είναι ένα θέμα. Εγώ, εγώ νομίζω ότι άμα αυτό συνήθω επιλέγεις για να πα στην εξέταση, του, στην εφαρμογή των. Ε, να μπορέσει να κάνει τέτοιου είδου δουλειέ, πρέπει όλα τα πράγματα τα οποία κάνει μέσα στην επιχείρηση να είναι καταγραμμένα κάπου και να μπορεί να τραβάς reports. Είναι δύσκολο αυτό σε μια επιχείρηση που κοιτάει να έχει λιγότερα χτυπημένα, να έχει ε, ανασφάλιστους εργαζόμενους ή υπασφάλιστους ή κάτι άλλο, ναι, όλο αδάξει. αυτό μαζί είναι δύσκολο να μαζευτεί. Χρειάζεται πολύ χειροκίνητη δουλειά. Oh. Αν όμως όλα oh. είναι καταγραμμένα, καλή ώρα Fridays που συζητάγαμε, με δύο reports, δηλαδή το Fridays ας πούμε, έχει ένα σύστημα που λέγεται Micros για το σύστημά του. Το Micros που είναι το μεγαλύτερο POS στον κόσμο, είναι αυτοί που φτιάξαν το POS τέλο πάντων σαν έννοια, ε, σου κάνει report μέχρι και την τελευταία οδογλυφίδα που πήγε. Οπότε εκεί μπορεί να κάνει. Κοίτα, θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου δεν είναι απαραίτητο ε, την πληροφορία την παίρνει σε την απόδειξη. Δηλαδή, το Microsoft τώρα, που είπε, α πούμε. Μα θυμάστε δεν είναι, τα παλιά τα χρόνια. Ε, χτυπάγαμε παραγγελίε, δεν βγάζαμε απαραίτητα απόδειξη. Και, και μαζεύει πολύ data. Δηλαδή λε, χτυπάσαι στο τραπέζι. Που έκατσε αυτό το 205. Τι ώρα είναι, 11.30 το πρωί. Πόσοι γκέστη yes, είναι, 3. Τι πήραν. Από αυτό τώρα τι μπορεί να βγάλει ε, ποιε είναι οι πιο mm. παραγωγικέ ώρε του μαγαζιού. Ποιο τραπέζι δουλεύει πιο πολύ, σου κάνει τον περισσότερο τζίρο. Ε, guest average. Δεν είχε ε, κάνει ποτέ management στο Friday. Όχι. Δηλαδή, λέω τώρα χωρί να έχει χτυπήσει απόδειξη. Δηλαδή, από τι παραγγελίε. Δηλαδή, τα μαγαζιά ε, έχουν πολλή πληροφορία. Αυτό είναι το data analytics. Mm. Στην να παίρνει όλα, όλα, αυτά τα δεδομένα, όλα αυτά που χτυπάει, όλος, τι ώρα χτύπησε, τι ώρα ήρθανε, πόσοι μπήκανε, το guest count. Δηλαδή, Φοβερά δεδομένα. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι κοίτα το τζίρο. Αυτά είναι τα, τα προφανή. Και μετά μπορεί να κάνει και συνδέσει. Δηλαδή, ποια μέρα εκείνο το τραπέζι είχε δουλειά και μπορεί να βρει ένα διαμαντάκι. Ότι ξέρει τι, εκείνο το τραπέζι, α πούμε, μπάζει. Δεν ξέρω, κάνει κρύο. Mm. Ε, Τετάρτη, yeah, yeah, yeah. τα πρωινά 11 αυτό το τραπέζι δεν δουλεύει ποτέ. Τώρα Γιατί... σε πάω πολύ μακριά. Έχει ήλιο. Ναι, έχει Μα αυτό ήλιο. μπορεί να σημαίνει αυτό. Ναι. Άμα το κουνήσουμε μετά μπορεί να τα δει. Δηλαδή, αλλά είναι ρε παιδί μου να. Τώρα αυτό είναι μεταξύ είναι λεπτομέρεια. Ναι, Είμαι ναι, το, που... το, το, Είμαι το... σίγουρη ότι άμα το ακούσε κάτι θα το... πει. Τι λένε, ρε. Με. Θα κάτσω. <laughs> Κι όμω, έχω, έχω πάει σε μαγαζί ε, με σημεράκι όπου δεν καταλάβανε για ποιο λόγο ένα συγκεκριμένο μέρο του μαγαζιού δεν ήταν γεμάτο. Άμα κάτσει να το σκεφτεί, κάτι γινόταν εκεί, Τι γινόταν Κά εκεί. Κάτι Έκανε ζέστη από τον ήλιο γιατί από πάνω είχε μια τέντα η οποία ήταν λε και ήταν καμίνη. Οπότε καθ... κανεί δεν καθόταν γιατί με το που καθόσουνα μετά από δύο λεπτά και αρχίζει να, να υδρώνει. Αυτό το πράγμα, αν μπορεί όντω να το βρει. Αν το, το δει ναι, από το πάνελ των δεδομένων. Αν δεν το παρατηρήσει ο ίδιο σε εκείνη τη σύλλογα. Αλλά μετά μπορεί να κάνει και πιο πρακτικά πράγματα. Δηλαδή το κόστο, το κυλιόμενο κόστο. Πώ αλλάζει το κόστο στην πύρα σου, στον καφέ σου, στο οτιδήποτε. Σίγουρα θέλει να τα καταγράφει. Ε, 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 είναι ένα κόστο αυτό. Δηλαδή, σε, μαγα... σε μαγαζί και στο εξωτερικό έχουν άνθρωπο και κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Περνάει τιμολόγιο γραμμή-γραμμή. Δηλαδή, ο λογιστή θα σου κάνει, θα σου το τιμολόγιο του μανάβι και θα σου πει κόστο μανάβι 1000 ευρώ. Νταν. 1000. Παράκανα. 100 ευρώ. Ενώ το τιμολόγιο θα έχει 10 γραμμέ. Θα λέει 10 κιλά πορτοκάλια, τιμή που κιλού, τόση έκπτωση, τελική τιμή από κάτω. Λάιμ, μπανάνε. Τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε εμεί, όσο, όσο περισσότερη πληροφορία περάσουμε, τόσο περισσότερο βάθο ε, μπορούμε ε, να έχουμε στην ανάλυση. Εγώ θα σε φέρω στο κομμάτι. Που, εγώ καταρχήν σε ό,τι αφορά τις, τις, τα, τα μαγαζιά, τι μικρέ επιχειρήσει, δηλαδή επιχειρήσει που κάνουν μέχρι 500 χιλιάρικα περίπου τζιρό, που είναι μεγάλο ποσοστό τη ελληνική ε, αγορά. Είμαι τη άποψη ότι το συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει να το έχει, δηλαδή το data, data, ε, α το πούμε, control, ας το πούμε, μην πω data driven decisions, το data control, να, έχει κάνεις, να έχεις ένα σύστημα για να τα καταγράφεις αυτά τα πράγματα. Είναι ένα σοβαρό τζίρος, εννοείται. Α... Αλλά θα πω και λίγο σε πάλι λίγο πιο μακριά. Όχι, για για ένα μαγαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δύο και τρία και τέσσερα και πέντε μαγαζιά. Ναι, δηλαδή, ναι, Δεν δηλαδή, ναι, δηλαδή, ναι. θα θέλεις σε μια οθόνη να βλέπεις και το σύνολο, τι έχουν κάνει όλα σου τα μαγαζιά μαζί, και σε τζίρο και σε έξοδα, και το κάθε μαγαζί ξεχωριστά. Και, μπορεί. το κάθε προϊόν, δηλαδή μπορεί να θες να δεις πόσο τζιν πούλησε στο σύνολο. Θα έρθει μια, πας Έχω, να κάνει συμφωνία αύριο μια εταιρεία. Δε, δεν έχει δύο ομίλου στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ένα δύο ομίλου που το κάνουν. Πολύ καλά αυτό. Το, 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 Μεγάλη το, Μεγάλη Ε, Όπω περιέγραψε, α πούμε. But... Με δύο μαγαζιά, τρία μαγαζιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που ήθελα να, να πω σαν σχολείο είναι ότι εμεί oh. έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ το οποίο λέγεται Management for Horeca. Ωραία. For Horeca Businesses μέσα σε αυτό το σεμινάριο έχουμε πράγματα που αφορούν τα οικονομικά. Δηλαδή, του βάζουμε στη διαδικασία να κάνουν κοστολόγηση, να κάνουν το budget, να, παίρνουν το, να, να, να φτιάχνουν τι αποθήκε του και από εκεί πέρα. Και προσπαθούμε, δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά άμα δεν είσαι κοντά, να τους περάσουμε την έννοια το ότι πρέπει να, να βλέπεις κόστη για να παίρνεις πιο σωστές αποφάσεις γενικά. Άρα, για να κάτσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα όμως, εγώ το κάνω και σαν κομμάτι του μαθήματο. Δηλαδή, όταν... η άποψή μου είναι ότι μέχρι να τζίρο 500.000 περίπου, το κόστο που έχει για να μπορέσει να το χειριστεί με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κερδίζει το τέλο τη ημέρα. Δηλαδή, ο ένα άνθρωπο είναι 20.000 το χρόνο. Άμα εσένα τα κέρδου είναι 50, το να δω τα 20... Στο... Ναι, αλλά στα 500 χιλιάρικα πόσα κέρδη έχει. Όχι, όχι. Ναι, θέλω να σου πω ότι αν ε, έχει ένα dedicated person για αυτό το πράγμα, ναι, δεν ναι. βγαίνει. Πρέπει εσύ να το κάνει με κάποιο τρόπο ή να βρει την τεχνολογία. Δηλαδή, εσύ μου είχε πει κάποια στιγμή. Μαζί το, νομίζω ότι από σένα το είχα. Νομίζω ή εσύ ή ο Νταφόπουλο μου το είπε, ή ο Τσιρίκο, ένα από του τρει που ήμασταν κάπου στο... στη Ρώμη, νομίζω. Και σε βλέπω και παίρνει ρε παιδί μου μια απόδειξη, τη βγάζει φωτογραφία, ή εσένα ή κάποιον άλλον, και μου λε: Δε εδώ, ρε φίλε, έχουμε, έχουμε, ένα πρόγραμμα το οποίο βγάζει τη φωτογραφία λέει, και το συνδέει, μου λέει κατευθείαν με, το, το με, την, τράπεζα, με την τράπεζα, και το ERP μα και το πηγαίνει και στο λογιστή. Τώρα, αυτό το πράγμα έτσι όπω το είδα και την ώρα, λέω, καλά, αυτό τώρα, αν μπορούσε να το κάνει, στο μυαλό μου τώρα αυτό, αν μπορούσες να το κάνει με όλα τα τιμολόγια στην Ελλάδα. Τ... Που δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Για προσπάθησα φέτο να το βρω. θα σου πω και γιατί δεν υπάρχει. Το έχω αναλύσει. Είναι πολύ δύσκολο το, 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 ελληνικό λογιστικό, το γενικό λογιστικό σχέδιο είναι ελληνική πάντα. Ναι. Δηλαδή όλο ο κόσμο έχει ένα πολύ πιο απλό λογιστικό. Είναι τόσο δύσκολο μοντέλο. σε σχέση με, και με την Ιταλία. Όλα ας πούμε. Τα, τα, δηλαδή στην Αγγλία είχαμε hey. το Zero το, λέγανε, ναι. το πρόγραμμα. Που ήταν μια startup. Αλλά έχει και άλλα αντίστοιχα. Που έχουν application, είναι πάρα πολύ σύγχρονα. Για να κάνει adapt αυτό από κύριε παιδί, μπορεί να κάνει κατευθείαν δήλωση FPA μέσα ναι. από το πρόγραμμα. Ενώ εδώ σούμε, τα, είναι, είναι τελείω διαφορετικό η, κωδικοί, κωδική, οι λογαριασμοί. Και οπότε οι λογιστέ πρέπει να κάνει πολύ πιο manual πράγματα. Και αυτό α πούμε δεν έχει κάτσει η κάθε zero να κάνει adapt το σύστημά τη στο ελληνικό μοντέλο. Γιατί αυτό που λες ότι πόσα θα τα βγάλει από την Ελλάδα, 500 500.000, πώ θα του κοστίσει το Μια setup, το 450. Οπότε σου λέει. Ούτε καν ασχολούμαι. Δεν θα ασχοληθώ. Το ίδιο, το ίδιο σύστημα, βασικά αυτό το σύστημα το οποίο λες η απλότητα του συστήματο, ε, δεν ξέρω αν βοηθάει μόνο σε αυτό το πράγμα σαν τέτοιο. Αλλά έτσι όπω το λες επειδή είναι πιο εύκολο, το ίδιο πράγμα ακριβώ γίνεται όταν έχει στην Κύπρο αυτό το πράγμα. Στην Κύπρο μπορούσε να κάνει εσύ ο ίδιο, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Ακριβώς. Εσύ ο ίδιο δήλωσε ΦΠΑ, να δηλώσει του εργαζόμενου σου. Οπότε ουσιαστικά το μόνο που έκανε είναι να μια φορά το χρόνο έναν έλεγχο. Και τέλο. Τέλο. Ναι. αυτό είναι αυτό που λέμε το νομικό και το φορολογικό πλαίσιο που προσελκύει επιχειρήσει και επενδύσει. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα, αν αυτό είναι το. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι του. και, και το φορολογικό, όπω είπε. Εγώ πιο πολύ κοιτάω το. Το πρακτικό. Το και πρακτικό. Ναι. Και στην ουσία κάπου και έρχεται το Power BI, δηλαδή το που έλεγε ότι στο management κάνετε αρχεία. Ε, Κοστολόγηση και τα σχετικά, το πρόβλημα εισαγωγικά είναι ότι αυτά τα αρχή είναι static. Mm. Δηλαδή για να πάει να αλλάξει την τιμή του, του τζιν, πρέπει να πα χεράτα σε αυτό το Excel και να το αλλάξει. Και θα το αλλάξει ε, το, ε, το λέμε είναι, είναι hard coded. Δηλαδή γράφει 20 ευρώ και το 20 ευρώ δεν αλλάζει. Ούτε, ούτε θυμάσαι τι είχε πριν mm. το προηγούμενο κελί. Στην ουσία, το, το Power BI είναι ένα εργαλείο. Στην ουσία, για Excel, είναι ένα εργαλείο τη Microsoft. Αυτό η μαγεία του είναι ότι μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν με, με ό,τι σύστημα χρησιμοποιεί, παραγγελιοληψία, στο ERP σου και τα σχετικά μιλάει live. ERP να πούμε. ή ε, ε, όλα ε, αυτά ε, τα συστήματα ε, παραγγελιοληψία. Ε, 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 enterprise Resource. ER Resource Program. P, program. Κάντε λίγο ένα Google Search, εσύ, Μιχάλη. Δεν θυμάμαι πώ επιβιώνει τα αρχικά. Είναι και γραμματέα τώρα. Κανονικά. Πε μου τα πούμε. Λοιπόν, το Power BI, θα σα πω. Power ψάχνω. Όχι, όχι. όχι ERP. Τι σημαίνει ERP, από πού βγαίνει το ERP. Είναι Enterprise Resource System ή Program. Enterprise Resource Planning. Planning. Ε, οπότε λοιπόν το Power BI στο ουσία συνδέεται live με τη, με τη βάση, οπότε τραβάει δεδομένα σε οριακά. Μπορεί να το κάνει και σε κάθε τιμολόγιο που κόβεται να, να το βλέπει στο σύστημά σου. Και οπότε αυτό σου κάνει, ρε παιδί μου, ότι η τιμή, ο μέσο όρο τη τιμή του live, α πούμε, με κάθε καινούργιο τιμολόγιο που έρχεται αλλάζει. Mm. Οπότε βλέπει, ρε παιδί μου, live πληροφορία. Δεν χρειάζεται να πάει να κάνει να ανοίξει το Excel, να πάει να βρει εκείνο το κελί, να αλλάξει το τέτοιο, να ανανεωθούν όλα τα υπόλοιπα. Το κάνει το μία φορά, το setup και αυτό τρέχει. Και βλέπει, δεν δηλαδή, τι πωλήσει σου. Δεν έχω ένα ωραίο, σε αυτό το σεμινάριο ένα ωραίο τσάρτ που είναι ο μήνα και σου δείχνει, ξέρω εγώ, πώ είχε πάει ο προηγούμενο, πώ πάει ο τωρινό και πού ήταν το budget σου, ξέρω Που... Και βλέπει πόσο διαφορά έχει από πέρυσι, ποια ήταν η καλύτερη σου μέρα. Αλλά τύπου with a click of a button, επειδή δηλαδή, μου ανοίγει την εφαρμογή και το Power BI έχει και app. Και μπαμ, δηλαδή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχει δει πώ πάει η μέρα. Οπότε εσύ αυτό που έχει κάνει είναι στο συγκεκριμένο σύστημα, α πούμε, έχει πάρει. Ε, Λε, μου, πα στο ένα μαγαζί τέλο πάντων, το οποίο χρησιμοποιεί καταρχήν η ERP, που είναι ε, ο βασικό. Έτσι, πρέ... να... Πρέπει να έχει κάτι τέλο πάντων, ένα σύστημα περαγγελιοψιών και, και, μια αποθήκη με κάποιο τρόπο, άμα είναι λίγο πιο τέτοια. Και πηγαίνει και θεωρητικά έχει φτιάξει ένα σύστημα που κανονικά συνδέεσαι σε αυτά τα δύο. Και σου δίνουν το reporting σαν. σαν ε... Έτοιμο, ένα standard template. Yeah. Και βλέπει. αλλά μπο... Α, το, το καλό είναι ότι είναι ε, το κάνει όπω θε. Δηλαδή, εσύ μου λε: Θέλω να βλέπω συγκεκριμένα πόσο καφέ, ποιο ήταν, ποια ώρα πούλησα παραπάνω καφέ. Ένα μπαρ μπορεί να θέλει να δει ποιο ήταν το νούμερο ένα best selling ποτό, ξέρω εγώ. Κατάλαβε. Mm. Πού ήταν το κόστο του, πόσοι σερβιτόροι δούλευαν στη βάρδια, ποια βάρδια, ποια ώρα, πώ μπορεί να κάνει optimizer, παιδί μου, το, το προσωπικό του. Κατάλαβε να κουνήσει λίγο τι βάρδιε. Τέτοια πράγματα. Αυτό τώρα, έτσι <coughs>, όπω το έχει δει από την έρευνά σου, συνδέεται και με, το, με τα, συστήματα που έχουν να κάνουν με, τα, με τη μισθοδοσία, τα. Ναι, αν υπάρχουν. Τα, τα που περνούν τα δεδομένα, το θέμα είναι σε τι μορφή περνούν και πώ μπορούμε να τα πάρουμε. Ναι, αφού... Έχει δοκιμάσει, α πούμε, τώρα ερωτήσει πολύ πρακτικέ. Έχει δοκιμάσει, α πούμε, να ζητήσει ένα αρχείο από τον λογιστή, από τα δικά του τα προγράμματα που να μπορούσε να τα, να τα εντάξει μέσα σε ναι, αυτά. Μα, α, πάρα, αυτό που λε τώρα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, θε εσύ να δει. Το, το payroll ανα μήνα όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ξέρει τι πλήρωσε σε αυτό το μήνα. Yeah. Αλλά θε να το δει συνολικά όλο τον χρόνο, ανα μήνα, ανα εργαζόμενο και να δει, ρε παιδί μου, πώ πάει και okay, πού μπορεί να πού σε παίρνει να κόψει. Θε να το κάνει αυξήσει. Θε να δει ποιο είναι, να, να συνδέσει το performance, ποιο α πούμε πουλάει, ξέρει, ποιος πουλάει για, να, για να το ανεβάσει το τζίρο. Πώς θα το κάνεις αυτή τη σύνδεση. Α πούμε, αυτό το, με το data analysis μπορεί να κάνει τέτοια, τέτοια πραγματάκια. Που ο λογιστή δεν σα το κάνει. Ναι. Ε... αλλά, πρέπει, αφού τα έχει τα δεδομένα, πρέπει να, μπορείς να, ζητήσεις να θεωτικά, μπορεί να τα ζητήσει και να στα δώσει. Θεωρητικά, άμα θα μπορούσε να, θα μπορούσες να συζητήσει με έναν ο οποίο να είναι τέτοιου στυλ, ε, ενώ λίγο geek με, το, με τα συστήματα, θα μπορούσε να το ζητήσει να σου φτιάξει ένα σύστημα να σου το κάνει. Η βασική διαφορά είναι... τώρα σε αυτό που έχω σκεφτεί. Και πούμε, 500 ευρώ, λέω εγώ τώρα. Για ναι, το ναι, ναι. Καλά, θα σε χρεώσω κάτι παραπάνω. Πάντα έτσι πάει αυτό το, το έργο. Όχι, δε. Άμα φτιάξουν το σύστημα, γιατί να σε χρεώνει παραπάνω. Ah, one off, ναι. Ε, κοίτα, βασική διαφορά που έχω δει εγώ, γιατί όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν, γιατί έχω ρωτήσει παιδιά που έχουν μπαρ, ε, τι προγράμματα χρησιμοποιούν, έχουν, έχουν κάποια μορφή analytics. Α πούμε, βλέπουν μια πίτα, ξέρω εγώ, ότι σήμερα πουλήσαμε. 10% καφέδε, 20% brands. Έχει ένα απλό. Το πρόβλημα που έχω δει είναι ότι στην ουσία αυτά, αυ, αυ, αυτοί που έχουν φτιάξει τα προγράμματα δεν έχουν τόσο καλή σχέση με την εστία, οπότε δεν μπορούν να δουν τα πράγματα που πραγματικά θέλει να δει ο, ο bartender, ο bar manager. Γιατί έχει και αυτό το level του. Άλλα πράγματα θέλει να δει ο ιδιοκτήτη, άλλα πράγματα θέλει να δει ο bar manager. Του, του bartender, γιατί να μην τη δώσει αυτή την πληροφορία. Στο, πρόγραμμα, στο παράδειγμα που σου λέγαμε τα Friday, ότι ερχόταν ο manager και έλεγε Guys, έχουμε, για κάποιο λόγο έχουμε χαλάσει δύο μπουκάλια παραπάνω τεκίλα από ό,τι έπρεπε, γιατί να μην την ξέρω πάρα με αυτή την πληροφορία. Και να νομίζει ότι όλα πάνε καλά. Γιατί, ναι. να παιδιά, κάποιο βάζει πολύ. Κάποιο χερνάει, κάποιο πίνει. Που δεν είναι. Έτσι συμβαίνουν αυτά. Είναι... Αλλά να το ξέρω. Καθημερινά. Να, να το ξέρω. Εμεί κάναμε ένα μπουκάλι την ημέρα. Θυμάμαι ρε παιδί μου, πετρή, στα τον... ξανά το, το το μελετάω. Από τότε με τρει τον κερδίζει συνέχεια. Έλεγε. Επειδή ρε παιδιά θέλω να ξέρω πώ θα είναι να το κάνει ο Πετρί αυτό το τέτοιο. Θέλω να κάνω κάβα. Θέλω να ξέρω τι έχει φύγει. Θα κερνάτε μόνο από αυτά τα τρία μπουκάλια. Και μα έκαζε κάθε μέρα δύο μπουκάλια τεκίλα και ένα ρούμι. Και έλεγε: Ό,τι πιούμε, ό,τι κεράσουμε είναι αυτά τα τρία μπουκάλια. Θέλω να ξέρω, ρε παιδάκι μου, δεν με νοιάζει. Το ξέρω ότι φεύγουν λεφτά εκεί, απλά θέλω να ξέρω πόσα. Και τα έβγαζε εκεί. Εννοείται δεν δε γινόταν ποτέ. <laughs> <laughs> Γιατί, <laughs> τι... Ό,τι ,τι ήταν καλό το πίστευμα. Το 2017 ήταν δύο μπουκάλια τεκίλα Παρασκευή, βράδυ για να, να κεράσει και να πιει. Ούτε για ζήτο. Οπότε εντάξει, δεν δούλεψε, αλλά θέλω να σου πω ότι το είχε στο μυαλό του ότι. Γιατί του έλεγε ρε, φίλε, η ιδιοκτήτρια, ρε φίλε, κάνουμε κάθε Παρασκευή 3.000 κακάβα. Ξέρω εγώ ότι και, τη μία βγάζουμε 10.000 και την άλλη βγάζουμε 12 και την άλλη βγάζουμε 7 με την ίδια κάβα. <laughs> τι για, γιατί. Και δεν ήξερε να τι απαντήσει. Ναι. Σαν bar manager. Και α πούμε το. Τώρα περί κάβα και τα σχετικά και απογραφή, αυτό το... που το έχω κάνει στο σεμινάριο είναι ρε παιδί μου αυτό ακριβώ. Ότι... Πάω και βάζω τι συνταγέ, δηλαδή όλε τι βασικέ συνταγέ που πουλάμε. Μαϊτάι, παλόμα, μαργαρίτα, όλα ότι έχει 50 ml τεκίλα, 50 ml ρούμι. Και τα συγκεκριμένα από ό,τι υπολογίζω. Πόσε μαργαρίτε πουλήσαμε, παιδιά, 100 μαργαρίτε. Α, τι χαλάσαμε, 5.000, πώς το λένε, 5.000 5, 5 λίτρα. ρούμι, 3 λίτρα τεκίλα. Πόσα μπουκάλια είναι αυτά, 3,6, 4,2. Πόσα πόσα αγοράσαμε, πόσα θα έπρεπε να είχαμε θεωρητικά, 7 μπουκάλια. Τυχαία τα νούμερα. Και πάει η απογραφή και λέει ότι έχουμε έξι. Το αυτό και βγαίνει και το βγάζει πέρα. Μείον ένα. ένα σε ένα, κελί. Πόσο μου κοστίζει φίλε αυτό το μπουκάλι που μου λείπει, Πόσο είναι ο μέσο όρο που αγοράζει αυτό το μπουκάλι, 20 ευρώ. Μείον 20 ευρώ. Για το ρούμι, για το βατζίν, για τη βότκα, για την τεκίλα, για το μαϊντάνο, για το, για το μπλοκ του πάγου, για το θρήσα, τα πάντα. Και βγάζω και μια σούμα στο τέλο ότι έχω χασούρα μείον χιλιάρικα. Το κάνω και στο ποσοστό ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, έχω ε, drink, ε, πώς το λένε, drink waste 2%. Fine, το ξέρω. Και θέλω να το, να το, 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 κάνω monitor. Να μην, να μου πάει ούτε τέσσερα, ούτε ένα. Γιατί αν πάει mm. ένα, σημαίνει ότι δεν, κάνει, δεν παίρνει να καλά οι barmen και οι πελάτε. <laughs> Κατάλαβε. Δηλαδή να, να, το ξέρω. Αυτό. <laughs> δεν παίρνει καλά οι barmen και οι πελάτε, άμα είναι ένα. Είναι, είναι το τέτοιο. Ε, στο, 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 στο πρόγραμμα πάνω στο σεμινάριο των το barman, λέμε ότι τι είναι το κέρασμα σαν έννοια. Τι είναι το κέρασμα σαν ναι, έννοια. Σε ποια κατηγορία θα το έβαζε. Ε, μου πει λίγο τι κατηγορίε για να καταλάβω. Η κατηγορία είναι ε, ε, κόστος λειτουργίας, ε, promotional cost, ναι, ναι, διαφήμιση, ε, έξοδο, εγώ... Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα σε πάω σε μια ερώτηση που μας έχει κάνει ο Άγκου σε ένα σεμινάριο στην Παρακάτη. Τώρα πριν μιλάμε ένα εκατομμύριο χρόνια που έλεγε. Το ότι, 10 ναι, που έλεγε, πίνει ένα πελάτη δύο ποτά και τον κερνά στο τρίτο. Πόσα λεφτά έχασε. Και καλά και λέει, τι εννοεί, έχασε το κόστο του τρίτου ποτού. Και λέει, όχι, έχασε το τζίρο. Διαφωνώ με αυτό. Του πολύ. τρίτου αν ήθελα να καταλήξω. Ανάλογα τη φάση. Οπότε το κέρασμα μπορεί να είναι ότι αυτό το, το κερνάω ένα σφινάκι ώστε να κάτσει όλο και να περάσει καλύτερα και να ξανάρθει. Αλλά υπάρχει και το κακό σενάριο που είναι το, το συνηθισμένο. Ήπια τρία ποτά τον κερνάω τέταρτο. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το κακό. Οπότε είναι δύσκολο νομίζω να το προσδιορίσει. Το, το κέρασμα σαν έννοια είναι promotional tool. Είναι marketing. Ναι. ναι είναι σύμφωνο. budget marketing. Γιατί, γιατί ουσιαστικά τι κάνει, δημιουργεί σχέσει με τον πελάτη σου και το marketing είναι. Μάλλον, οι δημόσιε σχέσει τέλο πάντων που κάνει είναι μέρο του marketing plan σου. Σίγουρα θα χρία. πρέπει Δεν να έχει κανονικά λέω. στρατηγική. Ναι, ναι, μα στο... είναι το λες, budget. Εδώ παιδιά θέλω, υπολογίζω 2% του τζίρου μου να είναι κέρασμα. Mm. Στην Ελλάδα τουλάχιστον πρέπει, γιατί στην, ε, στη Γερμανία, α πούμε, μπορεί να σε βαρέσουν κιόλα άμα το κάνει. κοιτα εγώ είμαι data driven, δεν βλέπω αν είσαι στο Ελλάδο, απλά θέλω να ξέρω το νούμερο. Ναι. Θέλω, να ξέρω, θέλω να υπολογίσω στο, στο, business plan μου, σε ένα μπαρ, mm πόσο, πόσο θα έπρεπε να είναι αυτό και okay, fine. Το γραφείο σου είναι γραμμούλα, γραμμούλα, τα έχω, έχω λίγο CD, ναι, πραγματικά. Να, ναι. Δηλαδή, τι να σου πω, κάνω Power BI για, τις, ξέρω εγώ, ε, για το σπίτι. Τι είσαι, έξω τα χαλάσσα, με βάζω τα κοινόχρηστα, σε ένα Excel να ξέρω. Ε, Καχάσου με Power BI διαβάζει και PDF. Μπορεί να το κάνει PDF το λογαριασμό τη ΔΕΗ και να το τραβάει αυτό, τραβάει ό, τα πάντα. Οπότε του λε, θέλω να μου πάρει την κατανάλωση, την. την ημερομηνία άμα μου και να κάνει ένα Excel και να ξέρει πώ πάει η κατανάλωση του ρεύματο, α πούμε. Εγώ το κάνω. Σημαντήρα <laughs> βρήκε το Alter το, Ego το, το του. Δηλαδή, εγώ για να μάθω Power BI μπορώ να, κάνω γιατί, μπορώ να ξεκινήσω από το Power BI για το σπίτι μου. Γιατί π.χ. Ναι. εγώ Excel, έχω ακριβώ τα έξοδα. Ναι, μου. ναι. Το Power BI ναι. είναι ένα Excel on steroids. Είναι on steroids και είναι πολύ πιο visual. Δηλαδή, η, 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 βασικά είναι visualization tool. Δηλαδή, στο Excel έχει νούμερα και κελιά. Στο Power BI κάνει πο, πολλά γραφήματα. Αλλά η, η φάση του είναι ότι είναι interactive, τραβάει δεδομένα live συνέχεια. Και ότι θα σου πρέπει να το δείξω. Δηλαδή, α πούμε, έχει πέσει ότι ε, έχει ένα πίνακα και σου λέει όλε τι πωλήσει, ρε παιδί μου, όλη τη ημέρα. Άμα κλικάρει εκεί που λέει Φρέντο Εσπρέσο, σου ανανεώνεται όλο το γράφημα, όλη η σελίδα και σου δείχνουν μόνο τα Φρέντο Εσπρέσο. Α πούμε, ποια ώρα πούλησε. Δηλαδή είναι φοβερά useful και. Τι και... λέει, α πούμε, αντίστοιχα. Καλά, κοίτα, για σπίτι, δεν ξέρω, είμαι λίγο psycho. Δεν θα το. Εντάξει, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, ενώ μπορεί να κάτσει το Excel να πατήσει. Γιατί. Στο... Γιατί δεν είναι Περιμένουμε να ρωτήσω κάτι. Τι εννοεί για σπίτι, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει στο σπίτι. Τα έξοδα σου. Ναι, ποια έξοδα, α πούμε, δεν τα ξέρει τα έξοδα. Είναι, είναι 10 κατηγορίε. Αν έχει την πυραιό, πούμε, την κάρτα σου, ναι. μπορεί να μπει στην στη πυραιό να μήνα, να κατεβάσει όλα τα έξοδα, αλλά η πυραιό τα κατηγοριοποιεί ό,τι να είναι. Ναι. Εσύ, εγώ θέλω να βλέπω πόσα χάλασα η food. Και μπαίνω κάθε συναλλαγή και την κάνω κατηγορία ότι είναι η food. Η food. Ωραία, είναι, είναι ναι, είναι η food. Ωραία, και, και, άλλο, είναι και Volt. Ε, δηλαδή και πρέπει world. να ξέρει, να ξέρει, α πούμε, πώ ε, εγώ... θα στη Volt και στην e food, αυτό είναι το. Ε, μπορεί το μπορείτε, να... μετά, πούμε. όχι, κάνει ό,τι κατηγορίε ρε παιδί μου. Θε να δει τι λεφτά χάλασε για φαρμακείο, τι λεφτά χάλασε για εκπαίδευση, για education, λε... πόσο βενζίνη έφαγε. Και να βλέπει, ρε παιδί δηλαδή, και αυτό το κάνω. <laughs> daily budget, <the> home <laughs> budget. Daily <laughs> budget <laughs> δεν, δεν κάνω. Αλλά να ξέρω τι μου γίνεται, ρε παιδί μου, να έχω ένα μπούσουλα. Γιατί ξέρει αυτό. Το... PNL κάνει. Όμω. Να κάνει budget, να κάνει PNL του σπιτιού. Ναι, δηλαδή το, το, τα ενίκια και αυτά είναι εύκολα, αλλά. Ε, Πώ το λέω, κάρτα, 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 κάρτα και με το Apple Pay. Ε, φίλε, μπ, 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 ξαφνικά φτάνει, περνάνε ένα δεκαμένε και λε, κάτσε τι έγινε, ναι, πούμε, πού φύγαν όλα αυτά. Ναι. Και κάποια στιγμή δεν ήθελε, δηλαδή το έλεγα, το ζήταγα να το αποφασίσει πριν που είχε δυνατήσει γίνει κουκλάκι ζωγραφτό και του λέω τι τρώσε, φίλε, και μου λέει, Α, κανονικά τώρα, έχω φέρει μια σαλάτα, μου λέει, Τι σαλάτα του λέω, Εγώ λιώσει να είμαι στα delivery. Οπότε θα θέλω να ξέρω πόσα λεφτά. Και μετά είχα μια απλή άσκηση, τώρα μου ξεφύγει ότι ρε φίλε να δω πόσα λεφτά χαλώ σε delivery για να δω αν αυτά, αν μαγείρευα, τι saving θα έκανα. Δεν το έκανα yeah. ποτέ. Ενώ το ξέρω τι saving εγώ... θα έκανα, ποτέ δεν έκανα να μαγειρέψω. Αλλά... Εγώ το έχω κάνει Αλλά αυτό ξέρω, στο μυαλό μου. Εγώ, 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 το έχω, εγώ, αυτό που λες το έχω κάνει, απλά το κάνω μόνο με πράξη στο... Στο Excel. Έφτα... δεν δείξω, δηλαδή αυτό το βγάζει αυτόματα να το, κάνω power το gear, yeah, Αυτό, yeah. αυτό το τραβά σε ένα template, δεν yeah. δηλαδή το power, το. Sorry, το πατά Excel. ή το statement, σου κατεβάζει το Excel και αυτό μπορεί να το πετά σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σου και πα στο πάρει και πα refresh το κουμπάκι. Και όλα και ανανέουν όλα τα νούμερα. Δεν <σχ> χρειάζεται <σχ> να πα στο κασχεράτα. Ωραία. Όπω καταλαβαίνετε εδώ, έχουμε μια κατάσταση. Τώρα κοιτάω και την κάμερα και το λέω πολύ σοβαρά. Έχουμε μια κατάσταση που έχουμε δύο παιδιά τα οποία συζητάνε για τα έξοδα του σπιτιού. Δηλαδή να έχουν ένα καταγραφή τη τελευταία λεπτομέρεια έξοδα του σπιτιού. Προσωπικά εγώ αυτό το βρίσκω τρελό χάσιμο χρόνο. Δεν ξέρει να ξέρει δε. δε. ναι, δε. να καταναλώνει 1500 ευρώ το μήνα 2.500 ευρώ δε. το μήνα. Δε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει τα 2.500 ευρώ. Αν τα έχει τα 2.500 το μήνα και δεν φτάνει στο τέλο του μήνα και ξεμένει, προσωπικά. Εγώ δεν κάνω καμιά ζωάρα, ξέρω εγώ. Ε, Κάνει, αφού πίνει τσάπα όλα τα μπα. να μου φεύγει. Όχι, απαραίτητα και δεν πίνω τζάμπα σολαμπάρ. Και δεν πίνω τζάμπα σολαμπάρ. Τα μισά να μου έλεγε. Τα μισά μπαρ να μου έλεγε. Αλλά, αλλά το θέμα ποιο είναι. Το, το θέμα δεν είναι το να πίνει τζάμπα μπάρ και δεν πίνω τζάμπα σολαμπάρ. Όχι, όχι απλά Από την άλλη πλευρά. Καλά κάνει και δεν κάνει. Καλά κάνουν αυτοί που δεν σε κερνάνε. Τίποτα. Μην κερνάτε. Είναι χάσιμο χρόνο. Του μπάρμε. Είναι χάσιμο χρόνο, ε, τουλάχιστον για μένα είναι χάσιμο χρόνο. Έτσι. Το να αφιερώνει αυτή την. Το, ακόμα και το 20 λεπτό την εβδομάδα, προτιμώ να κοιτάω το ταβάνι. Κοίτα, αν το κάνει λίγο το mate, να σε πάω και πιο πέρα. Γιατί γίνεται και αυτό. Μπορεί τον Power BI να του πει. Δηλαδή, εσύ απλά να μπαίνει, αφού στην τράπεζα. δηλαδή, από τον υπολογιστή. Να κάνει κάποια συναλλαγή, κάτι θα μπει να κάνει. Ναι. μπορεί εκεί που είσαι να πατήσει ένα download, θα σου κατεβάσει ένα αρχείο, θα το πετάξει σε ένα φάκελο και του λε το Excel, α πούμε, ότι μια φορά τη βδομάδα ή μια φορά το μήνα. Θέλω να, κάνει μόνο σου, σου ρηφέ στο αρχείο. Αν έχει πετάξει καινούριο αρχείο στο φάκελο, θα ανανεωθεί αυτό. Ναι. Δε, και, και, είναι tab στον υπολογιστή. Δηλαδή είναι στο Chrome, έχει ένα tab και κάθε εγώ πώ χαζεύεις. Αυτό ναι. πάμε. ας πάμε, ας ας πάμε ναι. ναι. Και εγώ το κατέβασα μόλις στο Δεν το, 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 το παίρνει Αλλά εντάξει, παίρνει είναι. Έχει, έχει έχω κατεβάσει και το Apple, αλλά δεν το έχω κάνει. Δηλαδή σκέφτομαι ότι μόλι φύγει το bar show. Θα πάρω, να κάνω, θα πάρω όλα τα ξεολόφυλλα του bar show, θα πάρω όλα τα τέτοια και θα τα πετάξω πάνω σε ένα τέτοιο για να φτιάξω ένα, μία στο bar show και μία στην παρακάντη. Καλά μόλις, τώρα σκέφτηκα κι άλλο. Μου, κι άλλο application μπορείς να κάνεις. Πά σε μια εταιρεία σε μια... για τη συμφωνία στην ετήσια. Και θέλω, το, το είπα λίγο πριν, αλλά να το κάνω και πιο λιάνικε. Και στο... καχά πρέπει να ξέρει πόσα πούλει. Οκ, εκεί πε, ότι έχει πολλέ κάβε. Πήρε και λίγο τζιν από το σούπερ μάρκετ, θε να τα μαζέψει όλα. Ναι. Μετά θα πα να δικαιολογήσει αυτό. Θε να είσαι μια εταιρεία ω μπαρ να είσαι. Μπράβο, ναι. γιατί πα σε μια εταιρεια για τη συμφωνια στην ετησια και θελω ως... το ειπα λιγο πριν αλλα να το κανω και πιο λιανικε και καγά πρεπει να ξερει ποσα πούλησε. οκ εκει πε οτι εχει πολλε καβε πηρε και λιγο τζιν απο το σουπερ μαρκετ θε να τα μαζεψει ολα μετα θα πα να δικαιολογησει αυτο θε να σε μια εταιρεια ω μπαρ να εισαι μπραβο γιατι πα σε μια εταιρεια ω και ω άνθρωπο. <laughs> ναι. Αλλά μπορείτε, ρε παιδί μου, να πει OK. Έκανα αυτή την κατανάλωση και του χρόνου θα κάνω αυτή την κατανάλωση και για να την υποστηρίξω αυτή την κατανάλωση, κοίτα πώ πήγαν οι καλέ μου μέρε, εκείνη και εκείνη τη μέρα, με, με στοιχεία όμω τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ποιοι μήνε σου πήγαν καλά, εκείνε και εκείνου του μήνε, θα σου κάνω και αυτά τα δύο ευεντάκια, πιάνουμε υποστηρίξει. Δηλαδή, δεν πα να πει, θέλω χι λεφτά. Λε ότι θα κάνω δύο promotion, δύο activation, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχω δει αυτέ τι μέρε δουλεύουν και τα σχετικά, υπολογίζω ότι θα φέρουν αυτό το τζίρο, αλλά θέλω αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, πολύ... Χρειάζομαι αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, για να πάρω αυτό το τζίρο. Θέλω να καταλήξω στους... ότι με το data μπορεί να σου βγάλει και λεφτά. Δεν είναι μόνο <laughs> πέρα από. Το... Εννοείται. Μπορεί να σου βγάλει και έξτρα. Ε, το, 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 πιστεύω 100% και όταν γενικότερα οι εταιρείε ε, και ποτών αλλά και, και άλλου είδου συνεργάτε που μπορεί να κάνει ε, συμφωνίες, συμφωνίε, όταν πηγαίνει με νούμερα και παρουσιάσει, είναι πολύ πιο εύκολο να συζητά. Ε, αυτό σαν εφαρμογή, πόσο περίπου χρόνο πιστεύει ότι μπορεί να, πάρεις, να πάρει ένα μπαρ Ε, να γίνει ε, νομίζω, νομίζω. Κοίτα, εγώ το Power BI ασχολούμαι. Ξεκίνησα πολύ δειλά με τύπου, ένα σεμινάριο τη Microsoft Free. ξέρω εγώ πού ήταν. Πολύ ε, πράγμα, ναι. 10 ώρε, που είναι easy, αλλά που, νομίζω ότι τη βδομάδα ασχολούμαι για να μάθω κι άλλο Power BI γύρω στι 5 ώρε. Όχι, όχι άλλο, ρωτάω. Είμαι εγώ ένα καινούριο επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να ασχοληθεί ή manager ή οτιδήποτε και θέλω να μπω στη διαδικασία να το κάνω αυτό στο μπαρ μου έχω, έχω τη δυνατότητα έχω ERP, έχω το λογιστή που θα με βοηθήσει έχω, έχω τη δυνατότητα να πάρω το data ναι. Ρεά, με κάποιον τρόπο και έχω και τον μηχανισμό να το συντηρήσω σωστά πόσο καιρό μπορεί να μου πάρει αν είμαι native έτσι ε, ε, IT native δεν είμαι κάποιο που μπορεί να μάθει το excel ναι. Δεν είναι δύσκολο. Κοίτα, το, το Power BI έχει μια γλώσσα προγραμματισμού που δουλεύει την τάξη, αλλά δεν είναι κάτι τρελό. Δηλαδή δεν είναι τώρα Τι μαθαίνεις, κώδικα του κι yeah. Δύο γραμμέ είναι δηλαδή να γράψει τα, τα, απλά. Ε, πιστεύω ότι δηλαδή, έχω το πρώτο σεμινάριο που έκανα, νομίζω ήταν 10 ώρε. Δηλαδή τα basic. Να κάνει δηλαδή ε, χρονολογικές χρονολογικέ ε, ε, αναλύσει, δηλαδή φέτο, πέρσι, πρόπερσι, this month, last month. Τέτοια πράγματα πιστεύω ότι άμα κάτσει να ασχοληθεί αυτό 10-15 ώρε να το μάθει, Απλά θέλει και πολύ πρακτική. Θέλει να φας και πολύ τα μούτρα σου στο. Όχι, πες στο... Παιδί μου όλο το. Το 10, 10 ώρε σημαίνει δύο, δύο μέρε ενδεχομένω ναι. καθημερινέ που θα σου τα δώσει χρόνο. Ναι, πιστεύω αυτέ και στην ουσία για να πάρει ένα απλό μοντέλο, δηλαδή ένα σκέτο πίνακα. Να, να λύσει, δηλαδή, να μην, χρειά, να μην συνδέσει πίνακε, budgets, ε κόστη και τέτοια. Πιστεύω σε δύο εβδομάδε με λίγο εντατική δουλειά μπορεί να έχει ένα. Δύο εβδομάδε σε βάση κάθε μέρα, ένα τριώρο, α πούμε, κάπω έτσι. Να κάνει αυτό το σεμιναριάκι. Get started with Power BI, όπω έτσι νομίζω λέγεται, τη Microsoft. Και μετά να πάρει ένα απλό πίνακα, ένα sample δηλαδή του μαγαζιού σου και τα στιγμιά και να ξεκινήσει να παίζει λίγο με τα, με τα γραφήματα. Καθά πάρα πολύ. Ό,τι και να θε να κάνει, πατά στο YouTube Power BI How to αυτό το, 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 το. και θα σου βγάλει ένα βιντεάκι 5-10 λεπτά που κάποιο σίγουρα το έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν mm. θέλει να το κάνει. Δηλαδή, ακόμα εγώ τώρα πράγματα που έχω ήδη κάνει, έχω ξεχάσει πώ τα έχω κάνει και πηγαίνω πάλι πίσω στο βίντεο για να θυμηθώ πώ τα είχα κάνει. Ωραία. Οπότε, ουσιαστικά δηλαδή το onboarding, α το πούμε έτσι, όπω λέγεται αυτή η διαδικασία, αν δεν έχει κάποιον να σε βοηθήσει, μόνο σου, αν ξέρει Excel και χρησιμοποιεί τη πλατφόρμα τη Microsoft γενικότερα ή τη Google, γιατί και η Google νομίζω έχει κάτι παρόμοιο, πηγαίνει και κάνει, θέλει ένα διβλόμαδο. Οπότε, όποιο μπει, στη διαδικασία και θεωρεί ότι αυτό έχει αξία που εγώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία και σε κάνει λίγο και σκέφτεσαι λίγο πιο σωστά σαν επιχείρηση δεν παίρνει απόφαση έτσι επειδή σου ήρθε ή έχει μια εντύπωση που τις περισσότερες φορές είναι σωστή εντύπωση αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φορές που κάνεις λάθος σε αυτό που πιστεύεις εγώ ας πούμε πίστευα ξέρω εγώ λέω εγώ τώρα ότι το, 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 το οποίο έκανα management ε, που λέγε ενώ στην πραγματικότητα πουλάγει μοχito. Άλλο, άλλο προϊόν. Άρα δεν ήμασταν Πόρσταν μπαρ, ήμασταν ε, Mojito Bar, π.χ. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί, αν δεν τα έχει καταγραμμένα, να έχει τελείω λάθο άποψη. Οπότε θέλουμε να κάνει ένα για να κάνει ένα onboarding και μετά μια συντήρηση τη τάξεω των 2-3 ωρών κάθε εβδομάδα. Ναι, κοίτα, για να κάνουμε και hype για το σεμινάριο που θα κάνουμε. Δηλαδή, άμα θέλετε να το δείτε το, την προχωρημένη μορφή του Power BI, α πούμε, έχω φτιάξει ένα μοντελάκι. Στην ουσία που έχουμε πάρει ένα sample τυχαίο δείγμα από ένα ένα bar με τυχαία νούμερα και έχουμε κάνει αυτή την ανάλυση. Μέρα, εβδομάδα, μήνα, έτο, κόστο συνταγή. Γενικά ένα, ένα μοντελάκι ε, για να το δείτε, α πούμε, πώ είναι. Πού μπορεί να καταλήξει με, με το, Power BI. Ωραία, ποια μέρα είπαμε ότι θα το κάνει. Δεν ξέρω, δεν έχουμε πει. Α. Ε... Κάθε μέρα. <laughs> θα κάνουμε περίπτωση πάνω Έχει κάποιο blackout να το πούμε τώρα. Μα είναι ότι θα γίνει η δεύτερη Ωραία. Άρα ο Γιώργο θα κάνει το σεμινάριο λογικά την Τρίτη γύρω στο μισημεράκι. Να τον βάλουμε εκεί. Να ξέρετε στο Athens Bar Show την Τρίτη γύρω στο μισημεράκι ότι θα έχουμε σεμινάριο πάνω σε αυτό. Και, και, και μια θα που είμαστε πρισ... εδώ, επειδή γενικά ζητάω feedback από το, από το παιδιά με τον bar, ό,τι θα θέλατε να δείτε σαν ανάλυση. Αυτό που λέγαμε, πόσο, καλό έχει είναι... δεν το τραπέζι, δεν υπάρχει στο μοντέλο αυτό, στο, στο sample, ε, ένα στοιχείο που θα θέλατε ρε παιδί μου να δείτε, να, το, να προσπαθήσω να το φτιάξω για να το δούμε πώ δουλεύει. Ε, ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή σου λέω έχω πάρει εγώ κάποια... Να σου, εγώ να σου πω πες. κάτι το οποίο θα ήθελα, το οποίο το κάνουμε, επίση το κάνουμε στα τέτοιε Ε, Εγώ θα ήθελα ένα μοντέλο το οποίο να λέει, σε βάθο χρόνου, σε βάθο ξέρω εβδομάδας, μήνα, το κομμάτι του να φτιάχνω, το να πουλάω premium ποτό σε σχέση, premium ποτό, ένα gin tonic ας πούμε, έχουμε τέσσερις δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι prim, prim, ε, κανονικό gin απλό tonic, κανονικό gin premium tonic, premium gin απλό tonic, premium gin premium tonic. Τέσσερα, τέσσερα μοντέλα. Ναι. Από αυτά τα μοντέλα, με βάση τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά, τις κανονικές, από ποιο κερδίζει περισσότερα χρήματα. Ναι, εντάξει. Ε, Α πούμε, αυτό για παράδειγμα, θα πρέπει να το πουλάμε στο μαγαζί. Δηλαδή να υπάρχει στο sales, στον πίνακα των πωλήσεων. Ναι. Ε, και να αγοράζουμε όλα αυτά τα προϊόντα και να δούμε το. Μπορούμε να, μπορούμε να πάρουμε ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Να, να το κάνω εγώ ή το κάνεις και εσύ. Έχουμε πολλού φίλου ναι. που μπορούν να μα δώσουν από πωλήσει από, από μαγαζιά. Να πηγαίναμε σε, μια, σε ένα μαγαζί και να ζητάγαμε ένα. Ένα report πάνω σε αυτό ναι, και εννοείτε. να μα δίνανε και Εννοεί. να πηγαίναμε με βάση αυτό. Ε Εκεί είναι λίγο sensitive το data, δηλαδή. Όχι, δεν χρειάζεται να του πούμε από ποιο μαγαζί είναι. Καλά, ναι. ναι. Προφανώ και δεν θα τα πούμε. Να είναι, ξέρω εγώ, με αυτόν τον τρόπο και να πούμε ότι, ναι, από αυτό το προϊόν, εγώ κερδίζω στο τέλο τη ημέρα, γιατί είναι το ίδιο προϊόν. Φτιάχνει gin, tonic, lime, ξέρω εγώ. Ωραία, αυτό. Το ίδιο πράγμα και στι θέσει. Δεν, δεν έχει εργατικό κόστο δηλαδή. Έχει όμω. Κόστο, τι. Μου ιδέα. Κάντε τώρα giveaway, ένα, μια Power BI ανάλυση για το Barso. Όποιον θέλει ανώνυμα και να το παρουσιάσετε στο Barso και να δει και την ανάλυση του μαγαζιού του. Ε, δεν το τόσο εύκολο γιατί πρέπει Οχι, να μα πολύ. μιλήσουμε με το, με το ERP του, με το λογιστή του, να μάζω, πάρουμε του πίνακε. Δεν είναι το Γίνεται. Ε, απλά θέλει χρόνο. Ε, τι θα κάτσει τώρα να κάτσει μέχρι τα δύο εβδομάδε να μα το παρουσιάσει. Εντάξει. Ε... Ε... Λέμε. Ε, μπορούμε να κάνουμε giveaway ένα management. Με <laughs> τον <χει> από εδώ. <χει> σχολιάστε λέει από κάτω από το. Όχι, Αλλά όχι, όχι. ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να, μπορούμε, να πάρουμε από ένα μπαρ να ζητήσουμε του πίνακε, ο είναι διατεθειμένο να μα δώσει τα στοιχεία να μιλήσει με, το, με τον Μπάμπι, να μιλήσουμε με τον και αυτό το, data, το sample dataset να το κάνουμε σεμινάριο Δηλαδή να πάρουμε. Αν, το... δηλαδή θα μπορούσε να πάρει. Όχι, να πάρει το παρασόρο, το κάνουμε Σεμινάρις το κάνει σαν να... σεμινάριο εσύ του στην παρακάτω. Να πάρουμε Ψ. real life δεδομένα μόλις, από ένα Μόλι ο Γιώργο Μπάγκο δημιούργησε ένα καινούριο σεμινάριο στην παρακάτω. Τι να πούμε, παιδιά, αυτά είναι πρα, πραγματικά στοιχεία. Ένα πραγματικό μπαρ με πωλήσει, αγορέ. πώς Πώ το λένε, payroll, πάγια έξοδα. Ψ, live PNL. Θα, θα το κάνουμε live στο μαγαζί το οποίο θα κάνουμε εμεί. Θα κάνουμε. Το ανακοινώνω για πρώτη φορά εντωμεταξύ αυτό. Έχουμε κάνει. Αποκλειστικό. Κανία... Έβγαλε ο μπάγκος αποκλει... αποκλειστικό. Όχι, όχι. Ο, ο μπάγκος έβγαλε το... Έφτιαξε μόλις ένα σεμινάριο στο, στο, στα σεμινάρια τη Bar Academy ο, το οποίο θα είναι ο ίδιο συζητητή και το είπε τώρα. Ε... <laughs> <laughs> εντάξει, θα, θα είναι ένα δύο ώρο, τρία ξέρω εγώ. <laughs> Μην είναι <coughs> Μπενθήμερο όπω τα επόμενα. Ε, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε μπαρ. Δεν μπορώ να πω. Αλλά έχουμε συμφωνήσει. <Ρι> Παρά λίγο να το βγάζει το αποκλειστικό. Μην τώρα. το, μη το, μη το πει αυτό τώρα. Μέσα έτσι, βγάλω, θα, θα, το, θα βγάλω το. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Με το. <Ρι> <στον τέτοιο> σ... <Ρι> από πάνω. Αλλά άσχετα από αυτό. Έχουμε συμφωνήσει. Βασικά, όχι να το πω. Να το πω. ξέρω, <Ρι> <Να το πω. Ρι> Άρα, εγώ να με κόψω να το πει εσύ. Εντάξει, πε. Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν να κάνουμε ένα μαγαζί στην. έχουμε, έχουμε... Πει, έχουμε κάνει την συμφωνία, έχουμε συζητήσει στα χαρτιά προς το παρόν, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, να κάνουμε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό. Το οποίο θα είναι σπικίζει μαγαζί, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ε, πιθανό να είναι είτε Mexican theme, είτε κάτι παρόμοιο, επειδή ταιριάζει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο, αλλά αυτό έχουμε συμφωνήσει και λογικά... Αν όχι φέτο, του χρόνου θα έχουμε ένα bar ω bar academy σε συνεργασία με Έναν όμιλο τέλο πάντων. Αυτό είναι ένα αποκλειστικό που βγήκε από αυτό το podcast. Μπράβο, Μπάγκο. Έβγαλε αποκλειστικότητα. Έβγαλε και σεμινάριο, <laughs> έβγαλε και αποκλειστικότητα. Γιατί το προηγούμενο που κάναμε το, με τον Γιώργο. Εντάξει, αυτό ήταν. Που μα το είπε. Α, αυτό, αυτό ήταν το brainstorming. Πετάει ένα μια ιδέα, την παίρνει ο άλλο, την κάνει καρ, η καρφώνη. Τη όχι, Στο άλλο λέω, στο τέτοιο με το Γιώργο, τον Γιώργο, τον Τζιρίκο που μα είπε το, ότι σταμάτησε από τα 3 cents. Α, νομίζω γιατί. Εγώ έπαθα, εγώ εγώ έπαθα έτσι. σοκ, μου το είπα στον αέρα, έτσι, την ώρα που συντάγαμε. Ε, εν τω μεταξύ του λέω, μου το λέει στην αρχή τη Ρίκο, πριν του λέω, Λοιπόν, το ξέρει μπάμπη. Όχι. Σε παρακαλώ, θέλω τη φάτσα του στην κάμερα. Είσαι ε, μεγάλο σκηνοθέτη. Έπαθα, ε, έπαθα, τέτοιο. Μιλάμε με το που το είπε Λοιπόν, Πολύ ωραία στιγμή. Μιχάλη, πόση ώρα είμαστε. Είστε μία ώρα και δέκα λεπτά ο μας, στον αέρα. Έλα, νομίζω, νομίζω ότι. Δεν έχει έρθει η Άτζελα ακόμα. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο ακόμα, αν θέλετε. Ε, εντάξει, το νομίζω ότι το κομμάτι αυτό που θέλαμε να καλύψουμε το έχουμε καλύψει. Μπορούμε να πούμε λίγο μερικά πραγματάκια από την ιστορία, αν θε, και να το κλείσουμε λίγο χαλαρά. Ε, ε, εγώ έχω ένα. Καταρχήν σε, σε ό,τι αφορά το, το community. Εσύ είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο είσαι από την αρχή στο community, το παγκόσμιο έτσι, community. Εγώ έχω αρχίσει να το λέω το συγκεκριμένο community ε, bar show class. Έτσι μου αρέσει να το λέω. Το bar show class είναι από το, από το, από το high class, low class, okay. ε, hospitality class, όχι από το world class. Έτσι, μην το μπερδέψουμε αυτό. Γιατί υπάρχει το bass class. Ναι, ναι. το world ναι. class να το πιάσουμε. Είπαμε. Ε, έχω, είμαστε... έχω ιστορία. Εγώ, έχω, έχω, πώ το λένε, απονεμένη ιστορία. <laughs> <laughs> Έχει χάσει και από τον μπάγκολο και τον γκριτ. Εγώ βγει δεύτερο. Και τον, έχεις 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 τον μπάγκολο και τον γκριτ. Έχει χάσει τον μπάγκολο και τον γκριτ εκείνη τη χρονιά που έπεσε. Έπεσε και άλλη χρονιά <laughs> μετά. Ή σταμάτησε με τον Τιτσόνη. Έπεσε σε 5 5-6 χρόνια σίγουρα. Ο, 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 ο Γιώργο έκανε ένα. Δεν ξέρω αν το φαντάζομαι ότι αρκετό κόσμο το ξέρει, αλλά. Στο community του τουλάχιστον, αλλά μπορεί να μην το ξέρει αρκετό κόσμο από του νέου. Ο Γιώργο έχει κερδίσει έναν διαγωνισμό του Αμαρέτου Τισσαρόνο, ο οποίο τον πήγε, προσέξτε, όχι τον ελληνικό, κέρδισε τον ελληνικό, πήγε στον πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο ότι ήταν εκείνη την εποχή, ε, κέρδισε πά... και αυτόν και, και το δώρο ποιο ήταν, ένα ταξίδι στο Λος Άντζελες και να συμμετέχει στο How I Met Your Mother. Το οποίο, το οποίο συμμετεί, συμμετείχε τώρα. Κομπάστο, αλλά στο μπαρ. Ήταν στο μπαρ στο... του How I Met Your Bad. Oh. Το λέγανε. Το, το μπαρ δεν θυμάμαι. Πάντω το έκτη σεζόν 20 επεισόδιο. Έκτη σεζόν 20 επεισόδιο, λοιπόν. Δεν το ήξερα στο... ούτε εγώ, δεν το έχω δει, θα το δω σήμερα. Και δεν είπε ατάκα, γιατί δεν είχε άδεια ω ηθοποιό. Ναι, για, για, για να μιλήσει. Καλά, σίγουρα με βάζει να λέω να πω ατάκα, αλλά για να μιλήσει. Καλά, παίρνουμε στο μισό επεισόδιο. Στο μισό επεισόδιο είναι ο κανονικό ο, ο μπαρτέντερ. Στο, δε, στο, δεύτερο μισό του επεισοδίου είμαι εγώ και εντάξει, βλέπει τη φάτσα μου, ξέρω εγώ, λίγο κάποια στιγμή, λίγο κομμένα. I was there. Ήμουν εκεί πάντω. Ήταν εκεί. Εγώ, εγώ έβλεπα τα stories του τότε. Που δεν υπήρχαν stories, ήταν τα post τα τότε. Post, ναι. ναι, γιατί τα stories τα έμαθα τα από τον Παπαζήση μετά από και το, το Snapchat. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία από εκεί πέρα. Που είχα publicist. Λέτε ότι Σάρων είχε, είχε, είχε νο, δεν είχε λυπηθεί τα έξοδα και είχε προσλάβει τώρα publicist η οποία ξέρετε, με ηθοποιού και δεν ξέρω εγώ τι. Και είχε μένα αυτή. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό. Ότι, έπρεπε, ότι είχε κάνει ατζέντα, πού θα πάμε, πού θα βγούμε, πού θα φάμε, με ποιον θα μιλήσουμε, τα πάντα. Και κάποια στιγμή βλέπω την ατζέντα και έχει όλο κλαμπ. Για εκείνο το κλαμπ και το άλλο κλαμπ και λέω ρε εσείς, τι κλαμπ λέω και βλάκες λέω, τι λέω εμείς μπα... Τότε μιλάμε το, το Los Angeles και μπαρόκλης, τώρα ήταν και η εποχή του σπικίζει, του, του, φοβερού σπικίζει ρε παιδί μου. Και λέω να πάμε σε κανένα τέτοιο. Και μου απαντάει αυτή ότι εγώ δεν ξέρω κανένα τέτοιο μπαρ. Και στέλνω τον Άγκου και του λέω: Εσύ πάω Λο Άτζελε, του λέω: Έκανα suggestion. Μου στέλνει 10 μπαρ, τα στέλνω σε αυτήν και μου λέει αυτή: Εγώ δεν μπορώ να μα βάλω σε κανένα από αυτά. <laughs> είναι όλα σπικίζει, είναι όλα δεν και καλά κωδική σπικίζει. Και λέω: Don't worry. Και, και μου είχε πει: Ρε παιδί μου, σε αυτόν τον μπαρ θα βρει αυτόν. Σε αυτόν, σε αυτόν. Και έχω στείλει όλου και έχουμε πάει σε όλα. Έχω βάλει δηλαδή του φοβερού publishers, ξέρω εγώ, του LA στα πιο γραμμάτα μαγαζιά. Αυτή είχε πάθει σοκ και λέγε εντάξει, πώ έχει γίνει αυτό. Και εκεί κατάλαβα δηλαδή ότι το power του community δηλαδή. Και το bartending είναι ακόμα πολύ μικρή οικογένεια αρήση. Και ειδικά αυτή, αυτό το class που λέει το word class, το word το bar show class. Το hospitality class είναι το πρώτο και το Μιλάμε bar show class είναι, το δεύτερο. Μιλάμε τόσο μικρό και τόσο true. Δηλαδή το λέγανε τώρα και με τον Άγκουσε εκεί στο Βερολίνο, τον έλεγε ο cocktail man, grandfather, grandfather. Ναι, 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 θα μπάρτενι. είναι στο bar show ο Άγκους, by the way. Δηλαδή είναι ακόμα μικρό το community, δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται ότι ξέρεις, δουλεύουν τόσο πολύ. Είναι ακόμα μικρό, δηλαδή... Ακόμα δηλαδή, μπορεί να πας ξέρω εγώ σε ένα μπαρ δεν ξέρω εγώ στη Σεούλ whatever και να πει ξέρει, είμαι μπάρμαν από την Ελλάδα και τυχαίνει να ξέρω και άλλα δύο άτομα, εντάξει, οκ, okay. λίγο name dropping, αλλά όλο αυτό είναι ακόμα very true. Είναι, είναι. είναι ως, ως εγώ συζητάγαμε με έναν φίλο, ο οποίος άλλαξε, πρόσφατα ήταν σε εταιρεία ποτόνι, είναι ακόμα, ε, και μιλάγαμε τώρα, όταν, όταν ε, μιλάγαμε για ζωή και μιλάγαμε για κατά πόσο μας στάνουν τα χρήματα να κάνουμε μια καλή ζωή. Και συζητάγαμε τώρα και μου λέει, εντάξει μου λέει τώρα το ότι κάνω αυτή τη ζωή μου λέει, δεν είναι ότι παίρνω τόσο πολλά χρήματα και την κάνω, απλά είμαι στο community, είμαι στην, στην τέτοια και μπορώ και ζω πράγματα που σε άλλη περίπτωση ρε παιδί μου αυτό το πράγμα να ήταν πολύ πιο ακριβό για να το κάνει κάποιο. Οπότε εμείς στο community, αυτοί που είμαστε στο community, γνωρίζουμε στο hospital, τη βενικό, γενικότερα στην, στην, και τη φιλοξενία, μπορούμε να ζούμε πράγματα πολύ πιο οικονομικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό που κάποιο άλλο ε, θα χρειαζόταν να ξοδέψει πολλέ χιλιάδε ευρώ yeah. για να μπορέσει να τα ζήσει. Και αντίστοιχα, άλλοι κλάδοι, στο δικό του κλάδο, ζουν πράγματα που ναι, δεν μπορούμε ναι, να ακριβώ εμεί. Αλλά στη δική μα την περίπτωση, το ότι εμεί είμαστε στα μπαρ μα, στα, στα, εστιατόριά μα, εγώ α πούμε. Ε, πηγαίνω, ξέρω εγώ, έχω πάει δύο φορέ δύο φορές μόνο μου. Ε, Τελείω. Γεια σα, ήρθα. Ναι. Όχι για σας ήρθα, ήξερα, ήξερα το εδώ στον μπαρσό σε μπορεί, μου, ναι. ναι, δεν καρ... Ναι. το Ναι, έχω πάει δύο φορές μόνος μου στον μπαρσό. Ε, είναι φίλος μου ένας από τις Έφαγα στο καλύτερο ε, εστιατόριο για να φας καρμπονάρα εκείνη την εποχή. Έφαγα στο εστιατόριο το οποίο έχει τα πιο traditional, Από, από πράγματα τα οποία... Επειδή ας πούμε, ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους του business, γιατί αυτός έχει έρθει εδώ και τον έχω πάει εγώ αντίστοιχα σε αυτά, μπορεί να ζει τέτοιου είδου εμπειρίε πάρα πολύ καλά. Εκείνη όπως το είναι και εσύ προκέτει, πώ είναι στέ, μου, στα ελληνικά, ότι ξέρει, θα το κάνει αυτό αυτό για σένα, θα το κάνει εσύ για αυτόν εδώ ή ένα φίλο κάτι. Δηλαδή όλο αυτό πάει. Όλη κάνει εσύ, πολύ ωραίο κύκλο. Δηλαδή βλέπει ρε παιδί μου τώρα το, και το Βασίλη και το Νίκο που χάνε έρθει. Μα αυτή είναι. Δεν καταλαβαίνει πόσο του αρέσει αυτό το πράγμα. Τι, τι, διαφήμιση κάνουν, ρε παιδί μου, στου ξένου που έρχονται εδώ, που του πάνε, κάνουν αυτά τα, φοβερά τα event που ξεστρώνουν, πίνουν και το κάνουν εννοείται και άλλα παιδιά και άλλα μπαρ. Που είναι δηλαδή τρελό ρε φίλε. Δηλαδή συντηρεί την οικογένεια. Είναι, mm. είναι καταπληκτικό. Συμφωνώ, πολύ. σω είναι και αυτό ο λόγο που προσωπικά εμένα, εγώ αρκετέ φορέ. Έχει, έχει, κατά καιρού έχουμε ζήσει πραγματάκια τα οποία είναι πολύ. Α, ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ είμαι τώρα στον κλάδο, α πούμε, εργαζόμενο γύρω στα κάτι λιγότερο από 30 χρόνια, κάπου γύρω στα 30 χρόνια τέλο πάντων. Ε, Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν είσαι σε έναν κλάδο πολλά χρόνια και σε ένα πράγμα πάρα πολλά, πολλά χρόνια, αρχίζει και κουράζεσαι. Αυτό το οποίο με ανανεώνει πάντα και εδώ και αρκετά χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Το ότι έχω του ανθρώπου. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, πριν από 5-6 χρόνια, σκεφτόμουν ότι ναι, οκ, okay, τα, τα έχω κάνει. Θέλω να δω κάτι άλλο. Ναι, Κι όμω, πήγα ένα ταξίδι σε μια πόλη στην οποία μπήκα σε ένα μαγαζί ή σε ένα εστιατόριο. Βρήκα φίλου και ξαφνικά άνοιξε τελείω το ταξίδι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα, εμένα προσωπικά, με κρατάει και τόσο πολύ και, και στον στο κλάδο. Δηλαδή, συνεχίζω και είμαι εδώ γιατί πέρα από το ότι είναι δουλειά μου, okay, αλλά μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να είμαι με του ε, ανθρώπου το community. Και μην κοινά και, 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 και τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ολονόντα ενδιαφέροντα ξέρεις, περπατάνε μαζί. Δηλαδή, δεν κάνεστε, όλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνανε 10 χρόνια και οι νέοι παρτίδε και οι. Οι παλιοί, α το πούμε έτσι. Οπότε όλο το... αυτό είναι effect του community. Mm. Το ότι όλοι πλέον πίνουν ξέρω εγώ, νεκρονιά, το, το κάνουν οι πατέρε ξέρει. Και όταν κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα φύγουμε από εκεί, θα, θα πίνουμε όλοι μαζί κάτι άλλο. Δεν είναι κοινή, κοινή γλώσσα mm. αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Ε, 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 uh, Εσύ θα να πει παρένθεση εδώ, πλέον πα. Εγώ παραγγέλνω να πίνω συνήθω vermouth σόδα έξω. Το οποίο είναι παράξενο για κάποιου. Πολλέ φορέ βγαίνει ο ίδιο ο μπάρμαν και λέει να δω ποιο περίεργο πίνει τέτοιο σόδα. Λέω κάποιο από το community θα είναι. Οπότε Έρχεται το, αφού... το μπάρμαν και σου λέει και καλησπέρα. Ποιο κορδεύει τώρα, αφού πίνει πίτε βερμού με σόδα για να βγει ο μπάρμαν. Είσαι, από αυτού του τύπου που παίρνανε παλιά μαλλιμπού με ξέρω εγώ, μπανάνα για να πάει <σχελίδι> ο μπάρμαν να πει <σχελίδι> ποιο είναι αυτό. Μαλλιμπού με βίσινο. <σχελίδι> Blue label <σχελίδι> με Blue κοκακόλα. Ναι, ναι, για να βγει ο μπάρμαν. Για να κάνει εντύπωση την παργούμενο <σχελ> και καλά για να δω τι. Βότκα λεμόνι, τζιν, τόνι, κόκκι, τι είναι αυτό. Ή βλέπουν δύο δεν νεκρόνι. Δεν βλέπουν δύο νεκρόνι σε λογαριασμό και το φέρνει ο μπάρμαν. Πολύ κλασικό. Δεν παίρνει βότκα σόδα, α πούμε. Νερό, αρκολούχο με σόδα. Σκι... Αυτό, αυτό να πάρει. Σκinny beach. Αφού είσαι έτσι, έχει δυνατήσει. Αυτό <laughs> να πάρει. Έτσι λέγεται. <laughs> ναι, σκinny beach. Είναι βότκα diet coke και το σκinny beach νούμερο δύο, βότκα σόδα. Προτιμώ να πιο κολλερά τον bulldog. Καλά, επίση... το πήρνε λεφού στην Αμερική και τώρα η, η έκρηξη του hard seltzer νομίζω στην Αμερική ήταν αυτό το πράγμα. Επειδή πίνουν flavored vodka στην Αμερική με σόδα, γιατί νομίζουν ότι έχουν λιγότερε θερμίδε ε, Atkins και τέτοια, το hard seltzer τι είναι. Αυτό κάτω από θερμίδε είναι flavored grain spirit με ανθρακούχο νερό. Γι' αυτό yeah. δεν έπιασε ποτέ στην Ευρώπη. Γι' αυτό που δεν έπιασε πουθενά αλλού, ναι, εκτό από την Αμερική. Και δεν ξέρω αν, αν είναι ακόμα στην, στην Αμερική η trend. Είχαν πέσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δεις. Ε, λοιπόν, Γιώργο, εμεί γενικότερα εδώ το podcast είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει με μία επίσκεψη. Οπότε κατά καιρού, όταν θα έχουμε θεματάκια τα οποία μπορεί να θέλει να, να μοιραστεί το έξπερτή σου ή τι εμπειρίε σου, θα σε καλέσουμε ξανά. Εννοείται. Έτσι. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε, έχουμε ξεκινήσει μία ενότητα που τη λέμε Δώρα. Ναι. Ε, ναι. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε, δώσ' μου μισό λεπτάκι. Λοιπόν, όπω ξέρει. Είμαι big fan, είμαι σιγά σιγά τέλο πάντων. Οπότε τι έχω κάνει τώρα, σου έχω φέρει ένα πάρα πολύ όμορφο. Είναι ωραίο δε, η δεύτερη φορά που μου φέρνει πούρο τον τελευταίο και, καιρό, ε. Αλήθεια. Μου έχει φέρει και το κοχύμπα, το αμερικάνικο τη προάλληση, το στο Halfman. <laughs> ναι, είναι ο τρόπο να εκφράζω το, το, την, την εκτίμησή μου στον, στον φίλο, συνεργάτη τέλο πάντων και άνθρωπο. Ρα, μ' αρέσει. Έχουμε κάνει, ε, δεν είναι μόνο αγμοναλώνε. Εκτό εκτός από το ότι είναι Ramon Alones είναι Ramon Alones Special Selected το οποίο είναι που σημαίνει ότι είναι το robust, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό, αυτό απλά λέγεται έτσι το, το πουρο και είναι, η μοναδικότητά του πια είναι ότι είναι από βενιντάδα τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πιεστεί καθόλου μέσα στο κουτί για να έρθει ένα κουτί το, στο οποίο είναι στρογγυλό, είναι τέλειο πουρο είναι ότι καλύτερο μπορείς να καπνίσεις σε ρομπούστο αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου. Ε, είναι τρελή πόρωση τέτοια. Δηλαδή, έχω πάρει ό,τι μπορώ να βρω στην αγορά τέλο πάντων. Αυτό είναι λοιπόν το δωράκι μου να το κάνει σήμερα το βράδυ. Μετά, μετά, μετά ε, την νίκη, ε, στον αγώνα. Ναι, μετά την νίκη, στον αγώνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άσχετο. Επειδή πηδη, λέμε και ιδέε, ε, σου έχω και μια άλλη ιδέα να κάνει. Ε, την καταγράφουμε αυτήν. Ε, 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 επεισόδιο. Α, ναι. Ε, Πώ το λένε, Τramble Shooting στα πούρα. Πώ φορέ η πει να κόψει σπόρο για να μην τραβάει, ή διάφορα προβλήματα. Ε, θα, θα σου πω, ένα, ένα που TikTok, μου είπε. θα, μπορούσαμε να το κάνουμε, όχι χωρί φλάκα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με έναν. είτε με τον πάνω, το είτε με κάποιον. Πάνο, είτε, το το καλοκαίρι. είτε με κάποιον ο οποίο να είναι. Ξέρω, ε, αντίστοιχη διάφορα. Το άφησα, ξέρω εγώ. Έσβησε. Και Το ξανανάβω. Ξέρω. Διάφορα. Μπορεί να καλέσει τον πάνω να το κάνουμε Εσείς αυτό. Εσεί που καπνίζετε πιο πολύ, σίγουρα να... ε, θα έχει πιο Έχω βρει, βρει πολλού τρόπου. Το θέμα, αυτό που μου είπε ο πάνω, ο πάνω είναι ο Πάνο Λοντιάννη, που για μένα είναι ο, ο, ο πατριάρχη, α το πούμε έτσι του Πούρου στην Ελλάδα. Ε, έχει τι περισσότερε γνώσει πάνω στα Πούρα, έχει γράψει τα περισσότερα ωραία άρθρα, τέλο πάντων, που μπορεί να διαβάσει στην Ελλάδα. Ε, και φίλο. Ε, αρκετό καιρό, κάνουμε παρέα αρκετά λόγω των πουρων ξεκίνησε η όλη φάση. Αυτό που έχει πει ο Πάνος είναι ίσως το πιο ωραίο σχόλιο που έχω ακούσει ποτέ για το κομμάτι στον πουρο στα κουβανέζικα. Στα κουβανέζικα γίνεται αυτό συνήθως. Στα άλλα δεν ξέρω τι γίνεται και ποτέ δεν έχουν πρόβλημα. Οι κουβανοί το έχουν. Ε... αν το πουρο είναι στον ή κακοτυλιγμένο δεν το σώζεις με τίποτα. Γιατί, Γιατί ό,τι και να κάνεις αφαιρώντας καπνό, τρυπώντας το, ανοίγοντας το, ό,τι και να κάνεις, ο τρόπος με τον οποίο θα καίγεται δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο αν τη λιγότερο σωστά. Οπότε αν είναι στον Μπορεί απλά να μην πονάει το κεφάλι σου, αλλά γευστικά δεν θα είναι το ίδιο ποτέ. Τι το πετάς δηλαδή. Δεν παίρνει ωραία. Δεν το, πετά. Εγώ συνήθω. Κακό. Το, το δίνω σε ανθρώπου που δεν ξέρουν από πουρα. Οπότε να χαρά, τέλεια. Ωραίος. Και όχι. Και, και, και το δίνω σε ανθρώπου που δεν ξέρουν από πουρα, αλλά συνήθω δεν είναι. Συνήθω θα το κόψω στη μέση και όλοι μπορεί να το κάνω ένα πρωινό. Το ίδιο ε, κάνει και με ναι. ένα ακριβό τζιν που αγόρασε και δεν σ' άρεσε. Και... Ναι, και το <συσσσσο> κάνει δώρο σε κάποιον. <συσσσο> <συσσο> το, είναι ακριβώ το είναι. ίδιο. Ναι, Πήρε έναν καφέ, ο οποίο πήγε 50 ευρώ το κιλό και είναι χάλια θα το δώσει σε κάποιον ο οποίο δεν πίνει καφέ, απλά. Γιατί για αυτό είναι το ίδιο. Yeah. Ε, no, αυτό, στο συγκεκριμένο λοιπόν, είναι ότι καλύτερο σε ρομπούς το μπορείς να καπνίσει και δεν είναι κάτι ακριβό, έτσι. Είναι απλά, ε, θα το πω λίγο αλαμπαρτεντερίστικα, είναι ας πούμε το ιότσο των, ε, των πουρών είναι αυτό το πολύ ωραίο, ωραίο πολύ προϊόν. Το... προϊόν και το... Τι είναι light θεωρείται το γράμμα να Heavy, heavy είναι. Είναι το ίδιο εργοστάσιο που κάνει και τα παρτάγκα. Α, Απλά όταν τα παρτάγκα είναι καλά, αυτά δεν είναι. Μια χαρά. <laughs> τα, 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 τα είναι καλά, τα παρτάγκα δεν είναι συνήθω. Αυτό. Μια χαρά. Thank you. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Και, και, στα ανα... επόμενα πουρα. Αναβαίνω, το ραντεβού μα για το επόμενο ραντεβού. Τέλεια. Thank you. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά στο βαζίσι.